Της κακομοίρας. Άκουσε τι σου λέω. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι κάνεις την προστόπιση περιστέρα μου, τσαπεργόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης. Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Μετρόπολης 95,5. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ στο 95,5 των FM. Της κακομοίρας θα γίνει όπως γίνεται καθημερινά, όπως γίνονται και πέρσι, όπως γίνεται εδώ και τόσα χρόνια. Στο 95,5 με τη γνωστή συνταγή. Τον Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων, τον κύριο Γιάννη Διτσιράπη στο production, την κυρία Ελένη Παπά στη γραμματιακή υποστήριξη και τον Γρηγόρη Κόκκινο μόνο του για σήμερα. Από αύριο το Δίδυμο της Συμφοράς θα είναι μαζί σας και στις καταστροφείς μέχρι και τις 4 για 2 ώρες με τους γνωστούς τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σου το 54.3.40. Μετρόπολης 95,5. Στέλνετε στο Facebook ό,τι μήνυμα θέλετε, οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό ή όσοι δεν έχετε μονάδες στο κινητό. Αν πεινάς, σε καλωσορίζουμε σε έναν υπέροχο κόσμο, στον κόσμο του Deliveras.gr, το ελληνικό online delivery. Μόνο στο Deliveras.gr θα βρείτε αποκλειστικές προσφορές. Η εταιρεία είναι 100% ελληνική και φροντίζει γι' αυτό. Μπες στο deliveras.gr και βρες όλες, μα όλες, τις προσφορές. Είπαμε τους τρόπους επικοινωνίας, ευχές, μηνύματα, σχόλια, ό,τι θελήσετε, είτε στο Facebook, είτε στην κονσόλα με τα μηνύματα, 955 κενό. Τα μηνύματα στο 54340. Είτε στο metrosport.gr. Γεια σου Χρήστο, καλή χρονιά. Λοιπόν, με τους συνεργάτες όλους, παρότι είμαστε δεύτερη ημέρα του χρόνου, να είναι σε πάλξεις, έτοιμοι για πολλή δουλειά και με πολλή διάθεση για πάρα πολλά και σημαντικά πράγματα τα οποία συμβαίνουν στην αθλητική επικαιρότητα και σε όλα τα υπόλοιπα και τα οποία μπορούμε να συζητάμε ώρες ατελείωτες για αυτά τα οποία συμβαίνουν. Και το κυριότερο, αρχίζει η περίοδος των μεταγραφών, δηλαδή των παικτών των οποίων μπορεί να αγοράσει μια ομάδα ή ακόμη και να πουλήσει. Πραγματικά δεν ξέρω από τι θα πρέπει να ξεκινήσω, από τις αγορές οι οποίες γίνονται, από τις πωλήσεις οι οποίες γίνονται, καθώς έχουμε κύμα αντιδράσεων και σε ΠΑΟΚ και σε Ηρακλή για αυτά τα οποία γίνονται και σε Ολυμπιακό ακόμα. Και μιλάω για την περίπτωση του Σιώβα, καθώς παίζουν η Μποτία και τα Κώστα και ο Σιώβας πουλήθηκε στην Ισπανία και γεννιόνται πολλά ερωτηματικά σχετικά με το πώς λειτουργούν και γιατί λειτουργούν κατά αυτόν τον τρόπο κάποιες ομάδες, κάποιες διοικήσεις, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για κάποιες πωλήσεις ποδοσφαιριστών οι οποίοι δεν είναι απλά οι αγαπημένοι της εξέδρας, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν τη διαφορά, είναι οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι πετυχαίνουν πράγματα μέσα στον αγωνιστικό που σε κάνουν πραγματικά να γουστάρεις το ποδόσφαιρο, κερδίζουν τον κόσμο με τις ποδοσφαιρικές τους ικανότητες και όχι με κάτι άλλο, και όμως αλλάζουν τα δεδομένα. Όπως θα καταλάβατε, χωρίς πολλά λόγια, ξεκίνησα με την ενδεχόμενη, επικείμενη, τετελεσμένη πώληση του Γκάρι Ροντρίγκες. Δεν γνωρίζω. Ειλικρινά δεν γνωρίζω ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν κινήσει όλη τη διαδικασία ή ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν τελειώσει με αυτή την ιστορία, την προχωράν ή αν είναι τελειωμένοι.
Πριν από οτιδήποτε, να πω ότι από αύριο έχουμε αγωνιστική ποδοσφαιρική δράση, καθώς 5 και 4 το απόγευμα ο Ηρακλής υποδέχεται την ομάδα της Ξάνθης. Στις 7.30 ο Λεβαδιακός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ. Στις 4 του Γενάρη, μεθαύριο δηλαδή, έχουμε την Κασιόπη να υποδέχεται τον Ατρόμητο. 5 και 4 την ΑΕΚ να υποδέχεται τον Πανετολικό. Την ίδια ώρα τη Λάρισα να υποδέχεται την Βέρεια. 7.30 την Τετάρτη να υποδέχεται ο Ολυμπιακός τον Αστέρα Τρίπολης. Και έχουμε δύο παιχνίδια την Πέμπτη, όπου ο Πανιώνιος υποδέχεται τον Μπαζιάννα στις 3 και 7.30 Πλατανιάς Παναθηναϊκός. Την Κυριακή θα έχει πάλι παιχνίδια. Αρχίζουν τώρα και ξεχρεώνονται τα γραμμάτια, ή αν θέλετε πρέπει να μαζευτεί λίγο αυτό το οποίο έχει συμβεί και να γίνουν τα παιχνίδια τα οποία είχαν αναβληθεί στις αρχές με όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία είχαν προκύψει. Αλλά για κάποιες ομάδες θα είναι ιδιαιτέρως δύσκολα, καθώς δεν υπάρχουν μόνο τα παιχνίδια του πρωταθλήματος, υπάρχουν και παιχνίδια κυπέλου και υπάρχουν και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Μιλάω για τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό για το μήνα Φλεβάρι. Αν δείτε το πρόγραμμα προσεκτικά, θα δείτε ότι πιθανότατα να υπάρχει ομάδα που δεν θα κινεί ούτε Τετάρτη ούτε Κυριακή. Θα γίνουμε λιγάκι Αγγλία. Το θέμα είναι ποιος θα αντέξει. Ποιος μπορεί να αντέξει όλη αυτή την πίεση και όλο αυτό το χρονικό διάστημα, το οποίο θα σημάνει πάρα πολλά πράγματα. Είναι πολύ σημαντικές οι εξελίξεις οι οποίες θα υπάρχουν το μήνα Γενάρη. Ποδοσφαιρικά μιλάμε, τα υπόλοιπα θα τα δούμε εν καιρό και στην πορεία. Και δεν ξέρω ποιοι θα κερδίσουν και ποιοι θα χάσουν από όλα αυτά. Hey! Πρωτοσέλιδο σήμερα στη Metro Sport, κύμα αντιδράσεων για Γκάρι Ροντρίγκες. Κλείσαμε λίγο επεισοδιακά τη χρονιά που μας πέρασε, καθώς οι φίλοι του Ηρακλή ήταν αγανακτισμένοι με την πώληση του Λάμπρου στον ΠΑΟΚ. Μία πώληση η οποία σήμανε αυτόματα την πληρωμή κάποιων δόσεων, όχι όλων όπως είχε υποσχεθεί ο κ. Καγιούλης, στους ποδοσφαιριστές. Υποσχέσεις για χρήματα τα οποία θα μπουν στους λογαριασμούς αυτές τις μέρες, δηλαδή θα ολοκληρωθούν και θα καλυφθούν σχεδόν όλες οι υποχρεώσεις που έχει απέναντι στους ποδοσφαιριστές ο κύριος Παπαθανασάκης Παύλα Καγιούλης, ποιος άγνωστε έβουλε του κυρίου, και νομίζω ότι πρέπει κάποιος να κάνει ρεπορτάζ αστυνομικό για να δει ποιος κάνει τι και πώς σε όλη αυτή την ιστορία. Και είχαμε όλη αυτή την αντίδραση από κόσμο ο οποίος δεν ήθελε με τίποτα την χείρα βοηθείας του Προέδρου, του Μεγαλομετόχου, του Συμπολίτη. Αντιδράσει και από την άλλη μεριά από μεγαλόκαρδους, πονόψυχους, οι οποίοι λέγαν τα δικά τους. Νομίζω ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ό,τι θέλει, όπως το θέλει, αρκεί πάντα να μην ξεπερνάει τα όρια. Αυτό ήταν ένα κομμάτι το οποίο έφερε αναστάτωση στην πόλη μας. Το δύσκολο για την ομάδα του ΠΑΟΚ είναι αυτό. Δηλαδή, για την ομάδα του Ηρακλή ήταν αυτό που έγινε και συνεχίζει. Για την ομάδα του ΠΑΟΚ είναι αυτό το οποίο προκύπτει τώρα. Έχουμε ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος είναι η αποκάλυψη του ΠΑΟΚ από την ώρα που ήρθε. Θα θυμάστε πάρα πολύ καλά ότι είχαμε εκφραστεί με πολύ κολακευτικά λόγια. Είχα εκφραστεί, αν θέλετε, με πάρα πολύ κολακευτικά λόγια για τον ποδοσφαιριστή, για κάποιον τον οποίο πολλοί δεν τον ποντάρανε ως το καλό άλογο, το άλογο το οποίο θα κερδίσει την κούρσα. Και είδατε ότι ο ποδοσφαιριστής, ο οποίος είναι μόλις 26 ετών, ο οποίος έχει προσφέρει πολλά και μπορεί να προσφέρει ακόμη περισσότερο στον ΠΑΟΚ, ερχόμενος όχι με πολλά χρήματα, έχει τη δυνατότητα να απολυθεί με αρκετά περισσότερα. Ακούστηκαν 4, πέσαμε στα 3,
Δεν ξέρω τελικά τι ισχύει. Αν θέλετε να μιλάμε με απόλυτη ειλικρίνεια, για το αν τελικά πωλήθηκε ή πωληθεί με χρήματα τα οποία είναι αρκετά καλά για την ελληνική αγορά. Αλλά από εκεί και έπειτα θα πρέπει ο καθένας να τα βάλει κάτω και να αξιολογήσει το αν συμφέρει ή όχι μια τέτοια πώληση για ποιον. Ο Γκάρι Ροντρίγκες για μένα είναι από τα καλύτερα παιδιά που βλέπω στον ΠΑΟΚ. Όπως πολλές ομάδες έχουν πολλά καλά παιδιά. Αλλά είναι ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει δώσει δικαιώματα μόνο με τις απίστευτες επελάσεις που έχει κάνει, με γκολ τα οποία έχει κάνει, με τον τρόπο που χαμογελάει και δείχνει ένα πάρα πολύ καλό παιδί. Δεν το γνωρίζω προσωπικά, ούτε έτυχε να τον δω ποτέ από κοντά. Τον είδα στο γήπεδο όπως οι περισσότεροι από εσάς και ομολογώ ότι έχει κερδίσει την εκτίμησή μου για τον τρόπο που εκφράζεται μέσα στο γήπεδο. Ο οπαδός του ΠΑΟΚ όμως ή γενικότερα ο φίλαθλος ο οποίος παρακολουθεί ποδόσφαιρο ικανοποιείται όταν ακούει ότι ο καλύτερος κατά γενική ομολογία μαζί με τον Λέο Μάτος, να μην το ξεχνάμε και αυτό, να το fullback, το δεξιό πιστοφύλακα, πες τον όπως θέλετε, ότι θα ικανοποιηθεί ο κόσμος αν πουληθεί ο Γκάρι Ροντρίγκες. Νομίζω πως οι περισσότεροι δεν θέλουνε. Και για να είμαι ειλικρινής, υπάρχει ένα πολύ ωραίο γκάλωπ το οποίο βλέπω ότι υπάρχει. Είστε υπέρ της πώλησης του Γκάρι Ροντρίγκες τον Ιανουάριο, το οποίο υπάρχει στο metrosport.gr. Μπείτε και ψηφίζετε. Λοιπόν, και πρέπει να δω και τι είναι τα ποσοστά μέχρι τώρα. Λοιπόν, υπέρ της πώλησης βάζω όχι, τι θα ψήφιζα εγώ δηλαδή, και είναι το 68%, 32% λέει ναι. Με ένα ποσοστό ψήφων, με ένα αριθμό ψήφων που είναι κοντά στις 2.775, αυτή τη στιγμή κοντά στις 3.000. Δεν είναι μεγάλο το δείγμα, μπορεί να γίνει μεγαλύτερο. Μπείτε και δώστε τη δική σας ψήφο. Δεν επηρεάζει κάτι, επηρεάζει πολλά, αλλά κυρίως το σταθμό τον οποίο αγαπάτε και το μέσω το οποίο εμπιστεύεστε. Νομίζω ότι καλό είναι να υπάρχει διαφάνεια και να βλέπουμε και τις τάσεις που έχει ο κόσμος για το πώς αντιλαμβάνεται κάποια πράγματα. Μπορεί τα χρήματα να είναι καλά. Κατά την ταπεινή μου εκτίμηση και γνώμη, αν είναι 3 εκατομμύρια ευρώ δεν είναι πολλά. Δέχομαι την άποψη των ρεπόρτερ, των ορθολογιστών, των ανθρώπων οι οποίοι διαθέτουν κρύο αίμα, που θα μου πούνε κάτσε ρε Γρηγόρη, με 300 τον πήραμε, 300 παίρνει, θα βγάλουμε και δύο κέρδος. Ναι, πιθανόν να είναι και έτσι. Αλλά στο ποδόσφαιρο δεν μιλάμε μόνο με αριθμούς. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι η ομάδα η οποία έχει ανάγκη χρημάτων για να επιβιώσει αυτή τη στιγμή. Είναι μια ομάδα η οποία ξεκίνησε με πάρα πολλά όνειρα, όπως κάνει κάθε χρόνο βέβαια. Έχει όλα τα εχέγγυα για να πάει πολύ καλύτερα από ό,τι έχει πάει μέχρι τώρα. Και το λέω πολύ σοβαρά αυτό το πράγμα. Δεν έχει να σλέψει τίποτα από τους από πάνω στην βαθμολογία. Και μαθαίνω ότι πουλάει το καλύτερο του εργαλείο. Με ποιον να είμαι τώρα? Με τον οπαδό ο οποίος θέλει να βλέπει την ομάδα του ψηλότερα, ή με τον πρόεδρο ο οποίος είναι υποχρεωμένος εκ των πραγμάτων να κερδίζει κιόλας? Ή αν θέλετε να ισοσκελίζει τα πράγματα σε μια ομάδα όπως είναι ο ΠΑΟΚ, στον οργανισμό που λέγεται ΠΑΟΚ, γιατί δεν μπορεί μόνο να δανείζει ή να χαρίζει, πρέπει να κρατάει μια ισορροπία τέτοια, ούτως ώστε η εταιρεία να είναι κερδοφόρος. Μου λέει ο 580 θα πάρει το Βιερίνια και θα γίνουν όλοι μουγκοί. Κάλε μου φίλε, άντε και πήρε τον Αντελίνο Βιερίνια. Ο Βιερίνια είναι σε φάση που είναι ο Γκάρι Ροντρίγκες? Δηλαδή, ο Βιερίνια αν έρθει εδώ, αν επιστρέψει, θεωρητικά κάνει πισωγύρισμα στην καριέρα του. Δεν κάνει ένα βήμα μπροστά, γιατί ήταν ένα μεγάλο άλμα. Καταρχήν το Βιερίνια τον εκτιμώ πάρα πολύ για δύο λόγους. Είναι πάρα πολύ Βεγγέρ,
είχε δεχτεί μια πολύ σκληρή κριτική και είχε μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά. Τότε που αποκλείστηκε από τον ΠΑΟΚ του Ζαγοράκη, του Βρίζα, του Νάγμπε, του Κολομπούρδα, του Σιδηρόπουλου και των υπολείπων. Του Άγγελου Αναστασιάδη. Ο Αρσέν Βενγκέρ αμφισβητήθηκε πάρα πολύ εκείνη τη χρονιά. Οι Άγγλοι όμως ήθιστε βάσει κουλτούρας και βάσει ποδοσφαιρικής οριμότητας, αν θέλετε, όταν εμπιστεύονται τις τύχες μιας ομάδας στον μάνεζερ παύρο προπονητή, να του δίνουν τα κλειδιά του συλλόγου και να τον αφήνουν με πίστοση χρόνου να δουλέψει και να δείξει δείγματα γραφής. Να υπενθυμίσω ότι έκανε ο κορυφαίος που έχει γράψει ιστορία τα τελευταία 30 χρόνια, Σερ Άλεξ Φέργκιουσον. Πώς ξεκίνησε, πώς συνέχισε και πώς το φάντασμά του πλανάται πάνω από το Old Trafford εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Πάρα πολλά. Τα χρόνια αυτά από τα οποία έδωσε τα κλειδιά στον επόμενο και ο επόμενος έγινε επόμενος και επόμενος και επόμενος και πάει λέγοντας. Στην Ελλάδα δεν έχουμε μάθει να αφήνουμε κάποιον να δουλέψει. Αλλά θέλω να μου πείτε ειλικρινά, βλέπετε πολλές ομάδες να ξέρουν να δουλεύουν? Εξαιρώ την Ξάνθη του Πανόπουλου. Εξαιρώ το Λεβαδιακό του Κομπότη. Δεν πειράζει αν κάποιοι στραβώνουν με αυτά που ακούνε. Εξαιρώ τον Πανετολικό του Κοστούλα. Εξαιρώ τον Μπαζιάννα. Οι υπόλοιποι ρεμάγκες ξέρετε τι κάνετε. Εσείς αφίλαθλοι βέβαια να ξέρουν τι θέλουν. Πείτε μου ό,τι ομάδα και αν υποστηρίζετε, αν έχετε δει άλλη ομάδα φέτος να παίζει τόσο καλό παραγωγικό ποδόσφαιρο, όχι με αυτά τα αποτέλεσματα τα οποία θα έπρεπε να έχει, την ευστοχή δηλαδή, όπως ο ΠΑΟΚ. Δεν έχει σημασία τι ομάδα είναι κάποιος. Ας το μισεί, ας το συγχαίνετε τον ΠΑΟΚ. Εδώ μιλάμε αντικειμενικά, δεν κρυβόμαστε. Δεν θέλω τυφλούμε. Έπαιξε καλό ποδόσφαιρο. Με τον Ίβιτς, με ποιον, με τον Ίβιτς. Δημιουργούσε, κάτι του λείπε, ναι, okay. Και λέγαμε το γκολ είναι θέμα χρόνου. Μετά ήρθε η ιστορία με τον Ζαβέλα, γίνανε, ήρθανε, φτιάξανε η άτυχη εμφάνιση, παύλα αυτοκτονία στο Καραϊσκάκι. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Νέο έτος με νέες προσφορές. Μόνο στο One. Μόνο στο One. Μόνο στο One Σαλόνικα. Οι χαμηλότερες τιμές αυτή την εβδομάδα με έξτρα προσφορές. Εβδομάδα έξτρα προσφορών 2 με 7 Ιανουαρίου. Νέα Υόρκη, Λονδίνο, Παρίσι, Μαδρίτη, Ρώμη. Και τελευταίος σταθμός, το Regency Casino Θεσσαλονίκη. Show me the world με τη Μελίνα Σλανίδου σε ένα μουσικό υπερθέαμα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από το ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο. Μαζί της ο Παναγιώτης Πετράκης, ο Μιχάλης Μαρίνος, η Εύη Σιαμαντά και δεκαμελής ομάδα χορευτών. Μια μουσική υπερπαραγωγή για τον εορτασμό των 20 χρονών Regency Casino Θεσσαλονίκη. Show me the world με τη Μελίνα Σλανίδου. Από 23 Δεκεμβρίου και μόνο για 11 παραστάσεις. Τιμή από 15 ευρώ με ένα ποτό. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, 7 Spots και στο viva.gr. Η είσοδος επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. 20 χρόνια Regency Casino Θεσσαλονίκη. Στηρίζουμε Ελλάδα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα. Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να βάλεις, Μεϊμάλης. Τέρμα το Μεϊμάλης.
τώρα μεγάλωσα και έγινε Μεϊμάρης. Και ο Μεϊμάρης μεγάλωσε. Κατέβηκε και στο κέντρο και έχει και action κάμερες και ρολόγια GPS για τρέξιμο και drones. Ραδιοεπικοινωνίες Μεϊμάρης, GPS, βυθόμετρα και πολλά καινούργια προϊόντα τώρα και στο κέντρο Αγγελάκη 3. Στις ΙΚΕΣ Ελπίδος 34, τηλέφωνο 634-513 και στο www.meimaris.com. Μεϊμάρης. Εντάξει. Τι έγινε πάλι, ρε Βόδα, ρε. Έχασα τα κλειδιά από το αυτοκίνητο, ρε Κώστα. Αμάξι έχει κουβά. Όχι, ρε, από το καλό. Για καλό αυτοκίνητο ήταν βούτρα, ρε Χαϊβάνι. Δελφών 101 και μπότσερη γωνία. Πετκανίτσα. Πετκανίτσα. Κλειδιά, κλειδαριέ, λουκέτα, χρηματοκιβώτια. Κλειδιά, immobilizer με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Κλειδαριέ θωρακισμένη πόρτα τελευταία τεχνολογία. Τηλεκοντρόλ γαρασόπορτα πάρκινγκ. Μπαταρίε για τηλεκοντρόλ και πάση φύσεω σε επισκευέ κλειδαριών, αυτοκινήτων ακόμα και όταν δεν παίρνει μπρο. Πετκανίτσα. Δελφών 101 και μπότσερη γωνία. Με τηλέφωνο το 852. Διατίθεται και χώρος σταθμεύσης. Μόνο ATM δεν ανοίγει. Σκέψου μια στιγμή. Σε ποιον θα εμπιστευόσουν το κινητό σου εκτός από τον εαυτό σου? Όταν πας το κινητό σου για επισκευή, τα προσωπικά σου δεδομένα βρίσκονται σε κίνδυνο. Ο ανοιχτός χώρος επισκευής στον iRepair αλλάζει τους κανόνες. Οι επισκευές γίνονται μπροστά στα μάτια σου. Ούτε κλειστές πόρτες, ούτε κρυφά δωμάτια, ούτε άγχος. iRepair. Επισκευές, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το κινητό σου. 18 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. www.irepair.gr. iRepair στη Θεσσαλονίκη, Ερμού 59. Τηλέφωνο 222-806. Ήρθε παρέα στο σπίτι στα ξαφνικά και δεν έχεις τίποτα. Μην αγχώνεσαι. Γι' αυτό υπάρχουν τα Φορόλ. Για να φουλάρεις μπυρίτσες, κρασάκια, πατατάκια για τον Νίκο, χαρτάκια, φιλτράκια για τον Μπάρι, παγωτό για τα κορίτσια και ένα καφεδάκι στο χέρι να τον οθείς μας και βρεις το θάρρος να την πέσεις στη Ραφαέλα. Καταστήματα ψηλικών Φορόλ. Μεγάλα σε ποικιλία, μικρά σε τιμές. Για περισσότερες πληροφορίες, κάνε κλικ στο www.forallstores.gr. Αν θες μπαταρία για το αυτοκίνητο, τη μηχανή, το UPS, το φωτισμό ασφαλείας της επιχείρησής σου, το τρακτέρ σου, το φορτηγό σου, το περονοφόρο. Ή ακόμη αν χρειάζεσαι αξιόπιστους φορτιστές, jump starters γιατί έμεινες ή power banks για να είσαι συνεχώς online. Πας στη Standard. Δοκιμασμένες μπαταρίες για όποια χρήση θες. Με κορυφαία ποιότητα κατασκευής και γραπτή εγγύηση έως και 2 έτη. Θες μπαταρία? Πας Standard. Ωραίες οι γιορτές, αλλά πολύ κουραστικές, βρε παιδί μου. Να φτιάξεις μελομακάρονα, τσουρέκια, κουραμπιέδες, βασιλόπιτα. Υπάρχει κι άλλος τρόπος. Πιο ξεκούραστος και πιο λαχταριστός. Να τα πάρεις όλα από το Πετιμέζι. Και από τη Μέση. Και τη Γλύκα. Αρτοζαχαροπλαστία Πετιμέζι. Με την πιο νόστιμη σοκολατόπιτα στην πόλη και χίλιες δυο άλλες γιορτινές λιχουδιές. Στη Νεάπολη, στην Ηλιούπολη και τώρα στην Καλαμαριά, στην Εθνική Αντιστάσεως 45. Γιατί οι γιορτές είναι ωραίες. Είναι Πετιμέζι. Οχ, πάρε μπρος, πάρε μπρος. Σε παρακαλώ, μη με κρεμάσεις τώρα. Τα έφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Και πα, 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 πα. Πεινάς! Έρχεται ο Deliveras! Μπες τώρα στο deliveras.gr ή κατέβασε το πιο εύκριστο app και παράγγειλε το φαγητό που θες με αποκλειστικές προσφορές. Πεινάς! Deliveras.gr. Το ελληνικό online delivery. Τσεκάψε αυτοκίνητο και οδηγό στο Auto Control. Ναι, στο Auto Control, φίλε μου, που κλείνει φέτος 10 χρόνια και με κάθε έλεγχο κτέου αυτοκινήτου σου κάνει δώρο μια κάρτα υγείας αξίας 70 ευρώ για έναν ολόκληρο χρόνο. Auto Control, το πιο κοντινό κτέο στη Θεσσαλονίκη που εγγυάται την ασφάλειά σας. Auto Control, προέκταση Ολυμπιάδος στον Εύωσμο. Κλείσε τώρα ραντεβού στο 2310-686668 και μαζί με τον έλεγχο του αυτοκινήτου τσέκαρε και την υγεία σου. Το μοναδικό κτέο στη Θεσσαλονίκη που νοιάζεται για αυτοκίνητο και οδηγό. Πηγαίνω που λες τις προάλλες στη Γερμανία και τρώω ένα λουκάνικο, κάτσε καλά. Ρωτάω τι είναι αυτό, με λένε είναι Βιέννης. Κάπα για πάω Αυστρία. Του ζητάω λουκάνικο Βιέννης. Με λένε τι Βιέννης ρε φίλε, αυτό είναι Φραγκφούρτης, α, τρελαθείς να πούμε. Το θέμα είναι ένα, εμείς στη Θεσσαλονίκη τα λέμε Βίνερ και είναι Πασιάς. Και σε λέω, δεν παίζονται. Λουκάνικα Βίνερ Πασιάς. Αποκλειστικά για καλοφαγάδες.
Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι λίγο μετά από... Τι λίγο, 38 μετά από τις 2. 3 παρα 22 αν θέλετε. Και πάλι καλή χρονιά. Ευχές δίνουμε, κακό δεν είναι. Ακόμα δεν φορολογούνται, αν και ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Με αυτούς απίθανους οι οποίοι νομίζουν ότι κυβερνάνε. Λοιπόν, 9.55 γίνω το μήνυμα στο 54.340. Μετρόπολης 95.5 στο Facebook. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε, οι φίλοι οι οποίοι ακούτε από το εξωτερικό. Ή όσοι δεν έχετε μονάδα στο κινητό. Μαζί μας ο Κλειδαράς, Τέριος Πετκανίτσα, τηλεφώνη 101 και Μάρκ Μπότσα Αρηγωνία, έρχεται γρήγορα στο χώρο σου. Αν κλειδωθείς εκτός από το σπίτι, έχεις πρόβλημα με κλειδαριά ή κλειδαριά ασφαλείας ή οτιδήποτε άλλο αποσχολεί που πρέπει να επενεύει Κλειδαράς προκειμένου να το λύσει. Αν έχεις πρόβλημα με κλειδιά τύπου Immobilizer, επίσης με τα καλύτερα μηχανήματα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς και με την καλύτερη κλειδαριά ασφαλείας να έχει έρθει εδώ και 20 μέρες με κύλινδρο τύπου Ιζέο, όπου στην τιμή σοκ την οποία θα ακούσετε και θα την κρατήσει για άλλη μια εβδομάδα από ό,τι μου λέει ο Στέργιος, και καλά θα κάνει, θα την βρείτε τηλεφωνώντας τώρα στο 85 27 27, κλειδαριά ασφαλείας με τιμή που δεν υπάρχει. Λοιπόν, διαβάζω μηνύματα και συνεχίζουμε. Γρηγόρη, καλησπέρα. Γνώμη μου να μην πουληθεί. Πρώτα βρει αντικαταστάτη του Ροντρίγκη και μετά τον πουλά. Μπορεί και να βρήκανε. Πάει το μυαλό σου ότι μπορεί και να βρήκανε. Ο Τζόρτζ Σαλονίκο, όπως γράφει στο προφίλ του στο Facebook, λέει: καλή χρονιά να έχεις, αν μπορείς δύο ματσάκια για σήμερα. Καλέ μου φίλε, δεν έχω μελετήσει τίποτα, δεν έχω ασχοληθεί με τίποτα. Ο οδηγός του Κρυσάβα, έχω την εντύπωση ότι είναι αρκιανός. Τι λέτε, δεν έχεις παρανοτήσει τον ίδιο. Εγώ θα τηλεφωνώ στα γραφεία του Ολυμπιακού. Να σιγουρευτώ. Έχουμε πει και τον αριθμό του γραφείου. Έτσι, για να είσαι σίγουρος. Φίλε κόκκινα, αυτοί που χρόνια λιμένονται τον ΠΑΟΚ, ξέρουν τι θέλουν, τι δεν θέλουν, προκειμένου να μην χάσουν τη μαρμίτα. Δεν είμαι ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω τι είσαι. Δεν ξέρω αν λιμένεται κανείς τον ΠΑΟΚ. Δεν μπορεί να το λες έτσι με τέτοια περισσή ευκολία. Θέλει προσοχή. Όχι για λόγους που ψηλιάζεσαι. Όχι, γιατί θα πρέπει να ξέρουμε τι γίνεται. Γιατί την απόφαση μιας πώλησης ή μιας αγοράς την έχει αυτός ο οποίος ηγείται ενός οικοδομήματος. Αυτός ο οποίος πληρώνει. Μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ είναι πληρωμένοι, από όσο μπορώ να γνωρίζω. Χρέη πληρώνονται. Υποχρεώσεις πληρώνονται. Γίνονται πράγματα και θάματα. Δεν μπορώ να το χρεώσω, με συγχωρείς. Ο Βασίλης, ο φίλος μου γιατρός, λέει στα 26 έχει πιάσει πικ χρηματιστηριακής αξίας. Μιστακίδης ως αντιροντρίκες με σκοπό την πόλη του 22χρονου σε μια διετία. Φίλε μου Βασίλη, ο Μιστακίδης είναι ένα πολύ καλό εργαλείο ποδοσφαιρικό, καθώς είναι ένα οκτάρι δυνατό. Μπορεί να ακουστεί η αεροσυλία, αλλά θα μπορούσε να γίνει, να πάρει τέλος πάντων κάτι από τον Γιώργο Σκαρτάδο, να δει σε βίντεο και να μπορέσει να τα πετύχει είτε στο χώρο της μεσαίας γραμμής είτε επιθετικά. Εμένα, για μένα δεν μπορεί να έχει την ίδια ικανότητα, δεν έχει την ίδια ταχύτητα με τον Ροντρίγκες στην πλευρά. Δεν αμφισβητώ την ικανότητά του για το σουτ, για την τελική προσπάθεια και για την... τον θεωρώ και καλύτερο αν θέλει στο κολ, στην τελική προσπάθεια. Αλλά αυτό είναι κάτι μακροπρόθεσμο και είναι κάτι το οποίο, αν το έχουν σκεφτεί, το έχουν δουλέψει και το έχουν επεξεργαστεί έτσι, ούτως ώστε να πιστεύουν ότι θα αποδώσει, ok, δικό τους είναι το μαγαζί, δικό τους ο ποδοσφαιριστής, δική τους η απόφαση.
Σου λέω πάντως ότι κατ' εμέ είναι λάθος αν θεωρείς τον Μιστακίδη τον αντιροντρίγκες. Γιατί μετά, για πες μου, τι έχεις τα πλαϊνά. Αν χτυπά ξύλο κάτι δεν πάει καλά ρε παιδί μου. Έχεις προβλήματα τραυματισμών, ανθρώπινα. Που ο ΠΑΟΚ του Ήβης δεν έχει δείξει προβλήματα. Αυτά που συζητούσατε χρόνια. Και λέτε η μεσύμβρια, η στραβή μεσύμβρια και παθαίνουν κράμπες λόγω του Ερμή, λόγω του Δία, λόγω της, της γεωλογικής υπόστασης της μεσυμβρίας ή μεσύμβριας, λόγω του νερού, λόγω του σεισμού. Τι έγινε, μάγκες, φέτος δεν έχει διαθέματα. Πάνε όλα αυτά τα εξωπραγματικά και μυστήρια που υπήρχαν με τη μεσύμβρια. Άρα κάτι καλό γίνεται εκεί. Καλός γυμναστής μου μυρίζει εκεί, δεν ξέρω ποιος είναι. Καλό ιατρικό τιμ μου μυρίζει εκεί. Κάτι καλό γίνεται. Ποιος σε επέλεξε. Γιατί να βλέπω το στραβό μόνο και να μην βλέπω το πρόσεξε κανείς από εσάς ότι φέτος τη μεσύμβρια δεν έχει θλάσεις. Από Σάντος ακόμα. Δεν λέγατε. Πόσες είναι οι θλάσεις φέτος του ΠΑΟΚ, τόσες. Άντε πάμε να κάνουμε το ρεκόρ. Πώς είναι οι θλάσεις φέτος, τόσες. Πάμε για νέο ρεκόρ. Τώρα που δεν έχει θλάσεις μιλάει κανείς. Ε, γιατί δεν μιλάει κανείς για θλάσεις. Και δεν αναφέρομαι σε ρεπόρτερ. Οι ρεπόρτερ ασχολούνται με πράγματα που υπάρχουν, όχι που δεν υπάρχουν. Εντάξει, δηλαδή αν υπάρχει ένα πρόβλημα ασχοληθούν. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει, ο φίλος μου ο Τάσος μου λέει Γρηγόρη καλή χρονιά. Ξύπνησε ο Ιβάν στον ΠΑΟΚ, δεν νομίζω. Δεν πουλάς τον καλό σπεκταρατικό διάστημα. Το καλοκαίρι βλέπεις να κάνεις, βλέπεις και κάνεις λέει. Τι λες εσύ. Εγώ λέω ότι το καλοκαίρι φυσικά και η ποδοσφαιρική του χρηματιστηρική αξία είναι πολύ καλύτερη και μπορεί να πωληθεί σε καλύτερη τιμή. Μήπως όμως υπάρχει κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε εμείς οι πολλοί και το γνωρίζουν καλύτερα στον ΠΑΟΚ. Μήπως υπάρχουν λόγοι τους οποίους δεν μπορούμε να γνωρίζουμε. Και σε οποιαδήποτε ομάδα. Πράγματα που τα γνωρίζουμε, καλώς να μιλάμε. Πράγματα που δεν τα γνωρίζουμε, δεν μπορούμε να εκφέρουμε άποψη με τα πλήρους βεβαιότητας. Σωστά κύριε Κωνσταντίνε. Ο Μπουρουσάκιας μου λέει χρόνια πολλά Γρηγόρη, το Γενάρη δεν πουλάς ενδεκαδάτο ποδοσφαιριστή. Σαβίδι να του κάνεις μεγαλύτερο συμβόλαιο αν θες να ανέβεις επίπεδο. Μάλιστα. Δεκτό. Είπαμε καλή χρονιά Γρηγόρη μου, σου εύχομαι τα καλύτερα στη δύσκολη χρονιά που ακολουθεί και να συνεχίζεις λέει, να κάνεις χάρη με τον Κωστή και να... για την υπόθεση του Ροντρίγκες είμαι της άποψης ότι δεν πουλάς τους καλύτερους παίκτες μέσα στη χρονιά εκτός αν η πρόταση είναι πολύ καλή. Που δεν είναι, και να έχεις έτοιμο αντικαταστάτη. Παιδιά, τι σημαίνει για σας καλή πρόταση. Για μένα η καλύτερη πρόταση που θα μπορούσε να έχει ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, αν θέλει να το δει σαν λεφτά, θα ήταν από την Κίνα. Η Κίνα δίνει πακτολό εκατομμυρίων προκειμένου να αποκτήσει ποδοσφαιριστές. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Εκατομμύρια δίνουνε. 1,7 το χρόνο γερώναν το παιδί και να πάρει παραπάνω παίρνει ο Γιάννου. Θα σου δίνει για το Ροντρίγκες κανένα δωδεκάρι. Αν βλέπεις τη τσέπη σου δεν λες ναι στη Γαλατάσαρα ή με 3 ή 4 ή 5 εκατομμύρια ευρώ. Μπορεί να είναι πολλά αυτά τα οποία απαιτώ. Και να μην ισχύει αυτό πράγμα και να είμαι λάθος. Αυτό πιστεύω όμως. Όταν έχεις μια αγορά η οποία δαπανά εκατομμύρια, κοιτάς να βάλεις κάποια μύτη, κάποιο μούργο, κάποια αλεπού, να χωθεί εκεί μέσα. Και να πουλάς εκεί πραγμάτια. Γιατί αν το θέμα είναι τα χρήματα, τότε κοιτάς εκεί για να πάρεις πολλά. Αν το θέμα δεν είναι τα χρήματα, τότε κάνεις ό,τι σε φωτίσει ο Θεός. Καλησπέρα και καλή χρονιά. Σαββίδης, κακός δεν πούλησα τον Κλάου στα πάνω. Τώρα γιατί να πουλήσει. Τίποτα, τον πουλάς λέει με 2 εκατομμύρια και αντάλλαγμα στόχ, λέει φυλάκια, λέει ο Γιάννης. Άρα έπαθε και έμαθε ο Ιβάν Σαββίδης.
Έτσι σε ερμηνεύεις, Γιάννη μου, που να έχεις και καλή χρονιά. Έπαθε και έμαθε ο Ιβάν Σαββίδης. Ναι ρε Καρλίτο, τα λέω, Τάσος δεν παίρνουν πολύ. Ένα σου είναι ο Τάσος, ο Καρλίτο. Μη με τρελαίνεις. Αν έπαθε και έμαθε, θα πρέπει να έχει και τις ανάλογες λύσεις έτοιμες, ούτως ώστε να μπορείς να πας ένα βήμα παραπέρα. Με την πορεία του ΠΑΟΚ και την απότομη ανατροπή από την πλήρη απαξίωση, απεσιοδοξία, μπορεί να είμαι πολύ αυστηρός, υπέρμετρα αυστηρός, δεν είναι εκ του πονηρού. Του η χρονιά διαλύθηκε, πήγαμε στο ότι μπορούμε να κάνουμε ένα βήμα επιπλέον στο Europa League. Ρε πια Σάλ και άκουγα, και δεν πάει καλά η Σάλ και μεταξύ μας. Για να κερδίσει όμως μια ομάδα σαν τη Σάλκη, η οποία έχει ένα τζίρο πάνω από 100 εκατομμύριο ευρώ προϋπολογισμό, αν θέλετε, για να το λέω σωστότερα, πρέπει να έχεις και κάποια όπλα τα οποία μπορούν να κάνουν τη διαφορά στα μεταξύ σας παιχνίδια και να σου δώσουν την πρόκριση. Ένα από τα όπλα αυτά είναι ο Ροντρίγκες. Του αφιερώνω τόσο χρόνο γιατί ήταν και παραμένει από τα που λένε μου από τη μέρα που ήρθε στη Θεσσαλονίκη, και γιατί γενικότερα μ' αρέσει να βλέπω ποδοσφαιριστές οι οποίοι μου προσφέρουν το κάτι παραπάνω σε ένα από τα πιο άθλια πρωταθλήματα που δυστυχώς βλέπει η Ευρώπη. Το ελληνικό. Είναι όαση στο ελληνικό πρωτάθλημα ποδοσφαιριστές σαν τον Ροντρίγκες. Όχι ρε μάγκες, ο Ροντρίγκες δεν είναι ούτε Χατζηπαναγής, ούτε Μαραντόνα, ούτε Πελέ. Έχει ένα χαμόγελο που θυμίζει λίγο Ρονάλντο. Το θυμάστε το Ρονάλντο, το Ροναλντίνιο. Αυτό το χαμόγελο με τα δόντια που φεύγουν λίγο μπροστά, offside που λέει και η Σάβρα. Όταν χαμογελάει όμως, είναι όλα τα λεφτά, και δεν είναι όλα τα λεφτά γιατί χαμογελάει ωραία. Είναι όλα τα λεφτά γιατί παίζει ωραία. Δεν έχει δώσει δικαιώματα με αντιαθλητικό παιχνίδι. Σκάει όταν χάνει μια ευκαιρία. Εύκολη, δύσκολη, ο καθένας την κρίνει με το δικό του οπτικό πρίσμα. Και είναι παίκτης ο οποίος κάνει τη διαφορά. Ταχώναμε στο πουλέν του, στο συνεργάτη του από την άλλη μεριά, που λέγαμε ο Κάμπος και ο Κάμπος. Βρε ποιο Κάμπος, βρε τώρα Ροντρίγκες έχεις. Κάμπος και Κάμπος και Κάμπος. Έβαλε ο Κάμπος ένα γκολ στον Άζαξ. Μετά βράχνιας ο Γρηγόρης. Δώσε μισό λεπτό να ξεβραχνιάσει. Μετά τον Άγιαξ κάναμε πολύ καιρό να δούμε τον καλό Κάμπος, όπου ο Κάμπος επανήλθε από το παιχνίδι με τη Φιωρεντίνα και έπειτα. Εκεί λέγαμε ότι ο ΠΑΟΚ στις Τέργες μπροστά είναι φωτιά και λάβρα, με δύο παίκτες οι οποίοι δεν παίζουν μόνο γραμμή, ξέρουν και να πασάρουν και να σεντράρουν και να κλείνουν προς τον άξονα και να εκτελέσουν και να πατήσουν περιοχή. Τα έχουνε ρε φίλε. Δεν θέλω να επισέρχομαι σε αρετές που έχουν πολλές τεχνικές λεπτομέρειες. Αυτό είναι κομμάτι του συνεργού μου στο έγκλημα. Αλλά δεν γίνεται ρε μάγκες να το πνίξω. Δεν γίνεται να το πνίξω αυτό το πράγμα. Όταν βρίσκεις ρυθμό, άσε να το γουστάρουμε. Δηλαδή, ερώτηση, απορία. Αν το παιδί είναι γερό, γιατί πάντα υπάρχει και αυτό, πόσα λιγότερα χρήματα θα πάρει ο ΠΑΟΚ το καλοκαίρι από ενδεχόμενη πώληση Ροντρίγκες? Δηλαδή, από τα 4, 3, 5 πόσα δίνουνε, θα πάει στα 2. Αν είναι τόσο μεγάλη η πίεση για τα Γαλατά για να πάρει ένα ποδοσφαιριστή
της αξίας και της θέσης οποίας αγωνίζεται ο Γκάρι Ροντρίγκες, δεν είναι ευκαιρία να πιάσει και λίγο τον ποπό, να πεις 10 τον πουλάω. Πείτε με τερατολόγο, δεν πειράζει. Στην ανάγκη πατάς. Δεν στερούνται χρημάτων οι Τούρκοι, τα δίνουν. Τα σκάνε, δεν λέω ότι είναι κοροϊδα. Πάρ του τα, δεν κατάλαβα. Ανέβασε τον πήγη σου ρε ΠΑΟΚ. Ανέβασε τον πήγη σου, πώς τον ανεβάσεις. Ακόμη και σε αυτό πρέπει να ανεβάσεις τον πήγη σου. Δηλαδή η καλύτερη πώληση που έκανες ποια ήταν, ο ΜΑΚ? Δεν πρέπει να ανεβείς. Δηλαδή τι, όταν μια ομάδα θέλει ένα καλό παίκτη, τα λέει ωραία, βρήκαμε στον ΠΑΟΚ με 3-4-5 εκατομμύρια, πάρ' το, εκεί τα βάνει. Ανέβασε, όταν βλέπω ομάδες να παίζουν στην Ευρώπη και να έχει ένα 18χρονο 25 εκατομμύρια ευρώ, 30 εκατομμύρια ευρώ, ακούω κάτι μυθικά νούμερα για τον πιτζιρικά της Μίλαν τον ατοφύλακα, για παίκτες, για κάποια στόπερ παίζουν στο Σπάρτη Λισαβόνας 20 ετών, να σου λέει 40 εκατομμύρια ευρώ, 50 εκατομμύρια. Δηλαδή αυτή τι, πόσο πιο μάγκες είναι από εσάς? Και μη βγει κανένας απίθανος και μου πει τι συγκρίνεις. Δεν συγκρίνω. Ζητάω να ανεβείς. Μπορείς. Βάλε τον πύχη λίγο πιο πάνω. Να έρχονται να παίρνουν με 7. Του χρόνου με 8. Φτάσει στα 10. Μην πουλά φθηνά ρε μάγκα τον εαυτό σου. Μη σε έχουνε για φθηνό μάγαζο. Δεν λέω ότι σε φθηνό μάγαζο. Μη σε έχουνε. Δηλαδή ο άλλος πουλάει και πουλάει και το δίναν 10 για τον για εκείνο που έπαιζε με το μαλλί που με τη μουστάρδα στο κεφάλι. Είναι πιο μάγκες αυτοί που ζητάνε 10 εκατομμύρια? Πιο μάγκες. Στο θέμα πωλήσεων πιο μάγκες είναι. Γιατί να μην ζητάς και εσύ παραπάνω? Να μην μπορεί να πει κανείς τίποτα. Γιατί όσο ανεβάζεις τον πήχη, δεν μπορεί ο κόσμος να μιλάει. Αλλά απαραίτητη προϋπόθεση, την οποία δεν θα την ακούσετε από μένα που μπορεί να είμαι σοφός, να μην πω τη λέξη τώρα. Όλοι σωστά μιλάνε, όπως και να το σκεφτούν. Αυτό το οποίο έχει μεγάλη σημασία είναι το μετά. Αν και εφόσον προχωράς σε μια τέτοια κίνηση, τι γίνεται μετά? Με τι το καλύπτεις? Αν το κάλυψε σωστά, αν έχει προοπτική του να πάρεις παραπάνω και αν έχεις αυτό το οποίο λέγεται scouting, σε τέτοιο βαθμό γιγαντώσει ή μεγαλώσει αν θέλετε, γιατί γιγαντώσει είναι η ιεροσιλία αν το λες, αν έχει scouting που βρίσκει τέτοια έτσι ταλέντα ή τέτοιους ποδοσφαιριστές και το πιο μεγάλο, εύκολα, γρήγορα και οικονομικά, τηλεφωνώντας τώρα στο 18133, το βρίσκεις ή το βρίσκουν αυτοί και σου τοποθετούν, σου δίνουν και γραπτή εγγύηση ανοιχτά κάθε μέρα και την ημέρα του Σαββάτου, υπενθυμίζω, τηλεφωνώντας στο 18133. Τα τρία εντάρια δικά σας, τρεις βλέπω στην αναμονή, δεν κάνουμε ζευτέ με φουλ γραμμές, πάμε. Παρακαλώ. Έλα Γρηγόρη. Έλα, τι έγινε, καλή χρονιά. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Χρόνια πολλά. Θα χαίρεσαι την οικογένειά σου. Και εσύ τη δική σου. Πού τον έχεις το ζευγάρι? Δεν τον έχω πουθενά. Ξεκουράζεται μια μέρα κι αυτός. Α, εντάξει. Εντάξει, εντάξει, ξεκουράζεται. Λοιπόν. Ο Νίγης είπες, γιατί 10 δεν θα ζητήσει? Πώς θα ζητήσει 10, Γρηγόρη? Πώς θα ζητήσει 10? Ναι, αφού έχει υπογράψει για 5. Δεν μπορεί. Είναι κυρίτρα. Ναι, ρωτάω, δεν μπορεί να ανεβάσει τη ρήτρα του? Δεν μπορεί. Ποιος το λέει αυτό? Γιατί θα δεχτεί ο παίκτης. Αυτό είναι σωστή παρατήρηση. Και δεύτερον, με ποιο δικαίωμα τώρα λέει δεν κατεβαίνει στη Λιβαδιά? Με ποιο δικαίωμα δεν κατεβαίνει? Ναι. Μήπως δεν θέλει η ομάδα να κατέβει? Ρωτάω. Όχι, μήπως δεν θέλει η ομάδα να το κατεβάσει? Α, δεν ξέρω, γιατί λέει, άκουσα εγώ ότι είπε στο Λίβιτς ότι το μυαλό μου αλλού είναι. Άκου. Να σου πω λίγο για να συνοηθούμε. Ναι. Από τη στιγμή που έχουν συμφωνήσει και οι δύο πλευρές σε όλα. Ναι. Και ο ΠΑΟΚ και ο ποδοσφαιριστής και η Γαλατά και οι πάντες. Δεν είναι κρίμα να διακινδυνεύσει έναν ενδεχόμενο τραυματισμό και να χαλάσει τη δουλειά? Ναι.
όπως π.χ. ο Καρέλης. Ο Καρέλης, εντάξει, έπαθε κάτι, δεν υπήρχε θέμα πώλησης, υπήρχε ακαδημαϊκή. Πώς δεν υπήρχε, πώς δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε ρε εσύ ούτε ένα. Θα έφευγε ρε. Δεν θα έφευγε. 90% θα έφευγε τώρα. Δεν μιλάμε με ποσοστά. Υπήρχε επίσημη πρόταση που λέει ότι έκλεισε την Arsenal στη City ή σε κάποια ομάδα. Υπήρχε. Υπήρχαν ομάδες που ενδιαφερότανε. Από το υπάρχουν ομάδες που ενδιαφέρονται. Μέχρι το συμφωνήσαμε, δεν το θεωρώ κακό αυτό. Τέλος πάντων, εντάξει. Τώρα δεν ξέρω, τέλος πάντων, η μεταγραφή θα γίνει αυτή. Ναι. Καλώς κακώς θα γίνει, γιατί αφού έχει εκτεθεί έτσι το πράγμα, τώρα 5 θα είναι, 4 θα είναι, κάπου εκεί γύρω θα είναι. Αλλά και ένα άλλο που είπες να πάρει. Συμφωνεί. Καταρχήν, εσύ πιστεύεις ότι όλα πολλούνται και όλα αγοράζονται. Βέβαια. Δεν σε ενοχλεί πολύ το Ροντρίγκες. Πάμε παρακάτω. Όχι, δεν με ενοχλεί. Εγώ προσωπικά, αν ήμουν ο πρόεδρος, θα σκεφτόμουν δύο πράγματα. Ή θα κάνω ομάδα να πάρω πρωτάθλημα, ή όσους μου ζητάνε θα τους δίνω. Διάλεξε και πάρε. Εγώ κατάλαβα ότι ο Ιβάν δεν θέλει να πάρει πρωτάθλημα. Αυτό κατάλαβες. Ναι. Μάλιστα. Να έχεις καλή χρονιά. Λοιπόν, μ' ακούς. Πολύ καλά. Αυτή η κίνηση, δηλαδή, μαζί με όλα τα υπόλοιπα, σε οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο Ιβάν πρωτάθλημα δεν θέλει να πάρει. Άμα πουλήσει τους παίκτες, πώς θα πάρει. Μάλιστα. Okay. Και ένα άλλο που είπες. Ο ΠΑΟΚ έπαιξε πολύ καλή μπάλα φέτο. Ναι. Πού είναι η βαθμή, τι θέση είναι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Και ο Ηρακλής, ξέρεις, την μπάλα έπαιζε δεκαετία του 80. Για δείξε μου τα πρωταθλήματα που πήρε. Είτε γιατί τα κλέψανε, είτε γιατί έχανε κάποια παιχνίδια που δεν έπρεπε να τα χάσει. Ψέματα λέω. Εντάξει. Και ο ΠΑΟΚ δεκαετία του 70 έπαιζε μπαλάρα. Πόσο πρωταθλήματα πήρε. Ναι, αλλά όταν ο Ηρακλής. Ξερώτησα κάτι, ο ΠΑΟΚ τη δεκαετία του 70 κεντούσε. Ναι. Δύο πρωταθλήματα. Τι πήρε, ένα πρωτάθλημα και ένα κύπελο. Συμφωνώ. Τι σημαίνει αυτό, ότι δεν ήταν καλός. Κοίταξε, ο Ηρακλής όταν έπαιζε μπάλα. Ρε, παίρνω τη δικιά σου ομάδα στη δικιά μου. Όταν έπαιζε μπαλά, τα πήρε στα πρωταθλήματα. Παίζαν και οι άλλοι όμως. Δεν με απαντά. Παίζαν και οι άλλοι πιο καλοί. Να είσαι καλά, εγώ λέω δεν παίζανε. Φέτο είναι όλοι σκοτωμένοι. Πειράζει να διαφωνούμε σε κάτι. Πρέπει να συμφωνούμε σε όλα. Όχι. Όχι. Αυτό. Αλλά δεν. Ο Πάου φέτο δεν. Εκτός για τρία παιχνίδια έτσι που είπαμε. Τίποτα άλλο δεν παρουσίασε. Οκ, okay, δεκτό. Καλή χρονιά να έχεις. Καλά, Γρηγόρη μου. Γρηγόρη, χρόνια πολλά, φίλε, από την Ασπρόμαυρη Γερμανία και από το Ράουνχάιμ. Ανταλλαγή δεν γίνεται με στόχο διότι είναι στη Φένερ. Σωστά. Σωστά. Έχεις πει όλες τις παραμέτρους για την πόλη στο Ροντρίγκες. Το ότι ο ίδιος παίκτης παρακαλάει να φύγει να πάει στη Γαλατά. Γιατί δεν το λες, να κάτσει πάω και να τον παρακαλάει να μείνει. Στο καλό και να μας γράφει άλλος, δημιουργείται θέμα το πουθενά θέλει να φύγει και ο ίδιος. Λέει ο Σάκης ο Παγιοργίου. Αν θέλει κάτι τέτοιο, έχω μέχρι προχτές διάβαζε ότι είναι ευτυχισμένος που είναι στον ΠΑΟΚ. Τότε αλλάζω τα δεδομένα. Παρακαλώ. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Υγεία. Πάνω απ' όλα. Πάνω απ' όλα. Πάνω απ' όλα. Λοιπόν, αυτή εδώ η απίθανη στο ΠΑΟΚ είναι η μοναδική σε όλο τον κόσμο που όταν θέλουν να διώξουν ένα παίχτη έχουν την ικανότητα να καταφέρουν στο τέλος να μην φύγει και όταν θέλουν να κρατήσουν ένα παίχτη κάτι γίνεται πάντα και ο παίχτης φεύγει. Επί παραδείγματι. Τζαβέλας. Κάναν τα πάντα να τον διώξουν, ο Τζαβέλας έμεινε. Διόλης. Ο άλλος ο Σκόντρας. Το ανάποδο. Κάτσε. Το ότι μένει δεν σημαίνει ότι σου κάνει και δουλειά έτσι. Λέμε να μείνει και να παίξει. Και ο Ροντρίγκες φυσικά. Ναι, εσύ μιλάς για παίκτες οι οποίοι πήγαιναν δανεικοί, υπήρχαν. Νομίζω ότι είναι μια διαφορετική περίπτωση. Θέλω να για την οικονομία της συζήτησης. Σ' ακούω με προσοχή. Θέλω λίγο να το προεκτείνεις χωρίς να μακρηγορούμε και να έχουμε ουσία σε αυτά που λέμε. Όταν θέλουν κάποιο παίκτη με τον τρόπο τους να τον διώξουν για να το ξεπορτωθούν, π.χ. είπαμε Τζαβέλα, Τζιόλη κτλ. Ναι. Δεν τα καταφέρνουν ποτέ. Και πάντα. Κάθε τον παίχτης, κάθε πάνω στο συμβόλαιο και τους αρμέγει κανονικά. Ναι. Έτσι, ναι. Ναι. Και το ανάποδο, όταν πρέπει οπωσδήποτε κάποιο παίχτη να τον κρατήσουν για να τον εκμεταλλευτούν, είτε για να παίξει, είτε για να τον πουλήσουν ακριβότερα αργότερα, πάντα δεν το καταφέρνουν και ο παίχτης φεύγει με την πρώτη. Ναι. Αυτό δεν είναι νόμος βέβαια, αλλά ισχύει κατά. Έχει εμφανιστεί αρκετές φορές. Στο ΠΑΟΚ. Σε όχι. Πολύ μεγαλύτερα ποσοστά στον ΠΑΟΚ από σε όλες τις ομάδες. Σε όλες τις ομάδες συμβαίνει, έτσι δεν μπορεί να. Αν σε πάω στον Παναθηναϊκό και σου πω με λεπτομέρειες τι έχει πάρει φέτος και πέρσι και τι έχει παίξει, θα πεις εμείς είμαστε καλύτερα.
Ρε, εσύ σαν πάω. Ναι, αυτό που είπε τώρα ο προηγούμενος, ότι δεν θέλει να πάρει πρωτάθλημα, όχι, δεν θέλει. Θες να τον κρατήσεις, δώσ' το 1 εκατομμύριο, γιατί εσύ δεν μπορείς να... Όποιον παίκτη και να φέρεις και να τον πληρώσεις 1 εκατομμύριο, σαν Ροντρίγκες δεν θα βγει. Τον έχεις στα χέρια σου, τον δίνεις και λες θα πάρω άλλον. Είναι έτσι, δεν είναι, ρε φίλε, πες μου. Είσαι κατά της πόλης, αυτό ψήφισες. Ναι, βέβαια, αφού θες να κάνεις ομάδα, δεν πρέπει να κρατήσεις τον Ροντρίγκες και να φέρεις. Άλλος, πρώτα κάνω ομάδα και μετά. Δηλαδή, λες, δεν συγκινούμε από τα 3 ή 4 ή 5 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό μου λες. Μα θα τον τα φάνε τώρα. Τώρα θα, θα του δώσει αυτόν και θα τον τα φάνε να του φέρουν 4-5 παλτά. Από τα 4-5 θα βγει ο μισός και στο τέλος κανένας. Να είσαι καλά. Γεια. Να είσαι καλά. Πολύ καλά έκανε ο Σαββίδης που τον πούλησε. Υπάρχει ενδεχόμενο για σωτηρία από ΑΠΟΕΛ. Με το σωτηρίο όμως δεν μπορεί να κοντράρει όχι τη Σάλκε, αλλά τον Ατρόμητο. Δεν μπορεί να νικήσει. Αν είχε τον ίδιο παίκτη δηλαδή στο επίπεδο του. Δώσε τον έναν, αλλά όχι και για το σωτηρίο. Καλή χρονιά. Παοξής από Λάρισα. Μισά κατάλαβα, αλλά στο ίδιο συμπέρασμα βγαίνουμε ότι δεν θέλεις. Γρηγόρη, καλή χρονιά και υγεία. Συνήθως συμφωνώ μαζί σου μόνο στις μουσικές επιλογές. Σήμερα μαζί σου 100% προτιμώ 4 εκατομμύρια στην τσέπη και σχεδιασμό. Φυσικά καλό. Ήταν να μην φύγει τον Ιανουάριο, αλλά περιορέξει ως κολοκυθόπιτα. Και για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, θεωρώ ότι έπιασε το ταβάνι του. Τους αγωνιστικούς μου χαιρετισμούς από Νορβηγία. Τους χαιρετισμούς μας στην Νορβηγία. Από ποια πόλη στην Νορβηγία, Στόδωρε? Πάμε στον κόσμο, ναι. Δεν το κάνεις καλά. Τι έγινε ρε ο κοντός τώρα ρε. Δεν έχει λεφτά ρε. Τα παίρνει από τη Γαλατά. Πουλάει το ρε. Ναι. Και τι δεν νοιάζει ρε τι δουλειά κάνει ο πρόεδρος ρε. Έτσι πάντα το λαζάκι κάτω ρε. Εντάξει ρε. Εντάξει ρε Σαύρα. Τι να πούμε, ό,τι πεις εσύ. Το πάλεψες. Καλώς. Καλώς. Καλή χρονιά να έχεις. Παρακαλώ. Ναι. Καλησπέρα. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Γελάτε και τη μεταγραφή που θα κάνει από μια εταιρεία που είναι η Σιντρακό μου της Μικράς Ασίας. Είναι φίλε μου. Ναι, Νικόλα. Μπράβο. Αν πουληθεί, τι πουλάει ένα συγκεκριμένο ο μεγαλομέτωχος, όχι αυτός ο κύριος που το λέτε στη Σαββίδη, δεν λέγεται Σαββίδη, τέλος πάντων για αυτά λέγεται Σαββίδη, τον πουλάει αυτός ο κύριος που είδε από την Ανατολική Γερμανία. Δεύτερον, τώρα χεινάμε λιγάκι το ζουμί που είναι η υπόθεση αυτή. Δηλαδή, το Λάβρο που πήρε από τον Ηρακλή, με ελευθέρω τον πήρε τον Ηρακλή. Ο μεγάλο, όχι αυτό ο κύριο, ο άλλο ο κύριο που δεν μπορεί να του πει το όνομα στην Ισλανδία, γιατί εδώ οι δικοί μα καμία έψιλον το πλήγουν το θέμα. Παρακάτω, τα οικόπεδα του Ηρακλή, να ξέρει πολύ, καταπήρε αυτό ο κύριο. Εκεί την ώρα που ο Παπαδάκη, ο γερμανικό κύριο Ηρακλή, υπογράφανε το χαρτί. Θα κάνουν μια γενική συνέντευξη τη πλάκα για να φάει ο κόσμο του παράμυθι του Ηρακλέω. Δεύτερον, στι εκλογέ τη ΕΠΟ, αν θυμάμαι πολύ καλά, ο Παφτανίας είναι κουμπάρ του Προέδρου της Δημοκρατίας. Δεν είναι? Ναι. Για άλλα ψέματα μήπως λέμε γλυκές. Όχι, αλήθεια λες. Μπράβο. Εδώ πέρα η γυναίκα του Βασάρα, που είναι, πούμε, έχει πούμε, η δεξή του χέρι του Θοδωρίδη, του κάτω κόκαλη, ο γιος. Ναι. Έτσι. Έτσι το παράδειγμα να σταματήσει. Αυτή τη στιγμή αυτός ο κύριος εκτελεί καθήκοντα. Κοίτα, καθήκοντα δηλαδή είναι ένας άνθρωπος που εγκαλεί θελήματα. Σε ξαναλέω πάλι, η εταιρεία που ανήκει ο ΑΣΥΜΑ, η ΠΑΕ και ΑΣΥΜΑ που λέγεται ΠΑΟΚ, ανήκει στην Ιντρακόμ. Είτε θέλουμε είτε όχι. Ξέρουμε πολύ καλά, εδώ είναι στις πόλεις μας, ελέγχονται. Έτσι, παρακάτω, εδώ στην Ελλάδα είσαι φίλε μου κόκκινε, εδώ στην Ελλάδα είσαι τρεις φορές Θοδωρίδης, ο Πλατινή, ο Σαρής, στην Τούμπα, με την Πέφικα. Και λέω τώρα εγώ, εδώ στη Ρουμανία, η έδρα της Ρουμανία, εδώ ο Πατατουρής πήρε έργα από τη Ρουμανία, μεγάλα έργα, δημόσια έργα από τη Ρουμανία. Ελέγχει αυτός ο κύριος που λέγεται ο Σοκάς Κόκαλης, ο οποίος είναι, έχει δεξί χέρι τον πρόεδρο και μεγαλομέτωχο της Φενέρμπαχτσε. Ακούτε κύριε Κόκκινε. Με μεγάλη προσοχή σας ακούω Νικόλα και το ξέρεις. Εγώ θέλω κάτι άλλο.
Από την ώρα η ΕΠΟ, η εκλογή της ΕΠΟ, το πήρε ο γραμμένος, ο δικηγόρος, που είναι η ψημή της Θεσσαλονίκης. Ναι. Και πάλι σε καλή, ο Παφτανίας κουμάντο. Είναι μια μαριονέτα στη ΣΕΠΟ. Έτσι. Και τώρα να πούμε πάμε σκάρι, αυτή τη στιγμή ο Ηρακλής δεν θα είναι Ηρακλής. Το πιάνει το νόημα, φίλε μου. Έχουν δίκιο οι οργανωμένοι του Ηρακλή, δηλαδή με την ανακοίνωση που βγάλανε. Υπάρχει και φίλε, από κάτι φίλε. Δεν υπάρχουν οργανωμένοι. Αυτοί που λένε ότι το κάνει παραμάγαζο. Να σε πω κάτι. Από την ώρα τα οικόπεδα που ανήκουν στον Ηγεσέ και γεμιστικό σύνδεσμο Ηρακλή. Σε ξαναλέω, ο Παπαθανασάκη και Γεσέου και ο πρόεδρος του Γυμναστικού Σύλλογος Ηρακλής υπογράψανε το χαρτί στα γραφεία στην Δρακόμ για τα οικόπεδα του Ηρακλή. Είναι τελειωμένη αυτή η μπουγάδα. Είτε θέλετε το όχι. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ. Έτσι. Να τελειώσω και μια έκφρασή μου. Παρακαλώ. Από την ώρα να πούμε αυτό το, πούμε, το παιχνίδι του διαβόλου η FIFA. Του Θοδωρίδη, γιατί ο Ιφαντίνο Θοδωρίδη και τα υπόλοιπα. Όχι, κοιτάξτε, πω κάτι. Ο Ιφαντίνο, ναι, μεν έχει στην Ελλάδα με τι ευλογίε του αρχηγού. Κοίτα, ο Θοδωρίδη ήταν πρώην γραμματέα στη FIFA. Επί Πλατινή, ναι, και τον Μπλάτερ. Με Μπλάτερ. Ναι. Έτσι. Την Ελλάδα που φέρανε αυτό τον κύριο, που λέγεται Σαββίδη, που δεν λέγεται Σαββίδη, κύριε μου, λέγεται Γρατίβιτ, λέγεται. Κακά τα ψέματα είναι αλήθεια. Γιατί τον οποίο ο Θοδωρίδης, να ξέρει πολύ καλά, 7 φορές ήταν στα γραφεία στην Αθήνα αυτός ο Ιταλός, ο Μπλάντερ και ο Θοδωρίδης. Θέλω να κλείσουμε, να σου κάνω μια ερώτηση, να μην απαντήσεις σήμερα. Ναι. Δεν εκτυπώνει η ερώτηση. Θέλω όποτε θέλεις να μου απαντήσεις γιατί επικοινωνούμε. Εντάξει, στον αέρα. Ναι. Θέλω να μου πεις πώς γίνεται ο Ολυμπιακός να είναι τόσο δυνατός. Στο παρασκήνιο. Δεν θέλω να απαντήσει σήμερα. Κράτα το. Δεν είναι του πονηρού. Εδώ είμαστε. Γέροι να είμαστε. Θα μου απαντήσει. Πώς γίνεται να είναι τόσο δυνατός στο παρασκήνιο και να μην παίρνει τίποτα στην Ευρώπη. Αυτό. Όχι, να σε απαντήσω. Τώρα θα σε απαντήσω. Μην κάνει την πάση να σε απαντήσω. Δεν μπορώ να μην σε απαντήσω. Να απαντήσει. Ναι. Από την ώρα, είπα πάλι, ο κύριος Θοδωρίδης που είναι ο παδός του Ολυμπιακού. Ναι. Ο Θοδωρίδης που είναι ο παδός του Ολυμπιακού και είναι πρόεδρος στη FIFA και στην UEFA. Δεν θέλει τον Ολυμπιακό να βγει στην Ευρώπη. Ναι, με το θέλει, μόνο να παίρνει πούμε, ένα πακέτο. Τα 25 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά. Όχι κύριε, 18 με 20 εκατομμύρια ευρώ για να παίρνει ένα Μάρμπουρουμ. Γιατί, να σε πω γιατί. Από την ώρα ο κύριος αυτός που λέει το κάνει κόκαλης. Ελέγχει τη FIFA και την UEFA. Μην νομίζετε την ελέγχει, κύριε μου. Γιατί ο πρόεδρος της Ρουμανίας και ο πρόεδρος της Τουρκίας με την Ουγγρανία, γιατί η Μέταρικ, να ξέρει πολύ καλά, η Μέταρικ αυτή η ουγγρική ομάδα, να ξέρει πολύ καλά, έχει 35% το μετόχο της αυτής της ομάδος. Κακά τα ψέματα, φίλε μου. Ο Πάγος είναι μοραγή, δεν υπάρχει τίποτα ελπίδα, όσο υπάρχει αυτός ο κόκαλης στο αγκάλι πλάτη του ΠΑΟΚ. Έτσι, και να φέρει και την παλτά, απίθανα παλτά, εγώ το λέω το δίκαιο το πούλησε. Θα πάρει τα λεφτά, θα τα πάρει τα λεφτά, αγάπη μου. Δεν τη θέλει τώρα, θα τα πάρει. Να σε καλά. Sorry Νίκο, αλλά περιμένει πολλοί κόσμος. Να σε καλά. Παρακαλώ. Ήμαρτον, τον ακούμε το βράδυ, τον ακούμε και μεσημέρι, εσύ. Καλή χρονιά, χρόνια πολλά. Όπως ακούμε σένα, ρε φίλε, μην το παρεξηγείς τώρα, δεν έχει. Όχι, σε κάποια. Σε κάποια πράγματα μπορεί να διαφωνώ, αλλά σε κάποια πράγματα έχει δίκιο ο Νικόλας. Καλή χρονιά, χρόνια πολλά. Σάκης από Γερμανία, από Ρόστοκ. Υγεία να έχεις. Από τη Χάντσα. Ανατολική Γερμανία, από... μάλιστα. Ναι, εκεί με τους νεοναζί μαζί παρέα. Με τους τεμπέληδες Γερμανούς. Όντως τεμπέληδες. Όχι, και έτσι τους λένε οι Δυτικογερμανοί, δεν το λέω εγώ. Φίλε, έχουν μείνει χρόνια αυτοί πίσω. Εγώ είμαι άσχετος φίλε από Γερμανία. Εγώ λέω αυτό που λένε αυτοί. Ναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, είπα δεν θα στατιστώ, αλλά θέλω να ρίξω πινελίκια, ρε φίλε. Σε μένα. Δεν με νοιάζει ο Ροντρίγκες. Δεν με νοιάζει ο Ροντρίγκες. Με νοιάζει πάει ΠΑΟΚ πως λειτουργεί. Δεν είναι δυνατόν να λες θα κάνω ομάδα. Βγαίνει ο Ιβάν Ζαβίδης και λέει πρώτα αθλήματα και το να κετάλω, τις ιστορίες και τότε τα τρόπια τα βάζω. Και ενώ πάει στρώνει η ομάδα, αντί να φέρεις άλλους δύο να κάνεις μια καλή ομαδούλα, και ούτε προτάσεις μας μην πάρεις. Αλλά πρέπει να προχωρήσεις να πάρεις ένα κύπλο, γιατί να δίνεις τον Ροντρίγκες. Μας δουλεύουν εκεί στην ΠΑΕ. Κάθε χρόνο τα ίδια πράγματα έχουμε ρε εσύ.
Πώς λειτουργούν αυτοί, δηλαδή. Δεν θα ασχοληθώ, τέλος. Τέλος, ούτε μάτς, μισό μάτς. Βγαίνουν τα άλλα, άντε να μην πω, και λένε, α, αυτό είναι το ταβάν του. Ποιος ξέρει, φίλε, να μου λες, αυτό είναι το ταβάν του Ροντρίγκες και δεν μπορεί να το πουλήσει με τα 8 ή 9 εκατομμύρια, 7. Όλοι οι προπονητές γίνανε ειδικοί για παίκτες. Με συγχωρείς. Εσύ. Με συγχωρείς. Ναι. Στη Γερμανία δεν το κάνουν αυτό, έτσι, απορία το έχω. Δηλαδή δεν έχει προπονητές κερκίδες εκεί όπως εδώ. Προπονητές, διατροφολόγους, προέδρους. Ναι, ρε φίλε, εντάξει. Δεν έχει εκεί, όχι. Συγγνώμη, είμαστε μόνο εμείς έτσι. Τελικά μόνο εμείς είμαστε. Όχι, στη Γερμανία, συγγνώμη, απορία είναι. Στην Ιταλία ξέρω ότι συμβαίνουν κάτι. Όπου έχει τύχει και να παρακολουθεί. Στην Γερμανία δεν έχω έρθει ποτέ. Παρότι θα έπρεπε να έχω έρθει από εκεί. Δεν υπάρχει δηλαδή ούτε μία γκρίνια. Πάνε, δηλαδή, πίνουν την πύρα, φωνάζουν και γυρνάνε. Ρε φίλε, υπάρχει γκρίνια, εντάξει. Υπάρχει γκρίνια, γκρίνια υπάρχει. Στους οπαδούς, σε όλο τον κόσμο. Εντάξει. Αλλά δεν λειτουργούν έτσι. Οι ΠΑΕ δεν λειτουργούν έτσι. Δηλαδή, αφού γκράζουν τον κόσμο. Λένε θα κάνουμε αυτό, κάνουν αυτό. Και αφού και ας αποτύχουν σε αυτό, τουλάχιστον δείχνουν ότι προσπαθούν. Και ο κόσμος είναι τίνγκα, πάει, του σπυρίζει. Δηλαδή, εσύ. Σαββίδι και κάθε Σαββίδης. Λες αυτό και αυτό και αυτό και θα κάνουμε αυτό και αυτό. Και δεν από μόνο σου αναιρείς αυτά που λες. Τα αναιρείς. Απαξιώνεις τους πάντες και τα πάντα. Πώς θα σε ακολουθήσεις εδώ ο κόσμος, ρε φίλε. Στο τέλος, αυτός και ο γιος θα πηγαίνουν στο γήπεδο και αυτοί που λένε, έφτασε τα βάρη ο Ροντρίγκες. Μήπως τελικά. Αυτοί θα είναι στον Ισιντομπά. Μήπως τελικά ο περίγυρος κάνει όλη τη ζημιά. Κουμάντο. Όχι, μήπως τελικά ο περίγυρος κάνει όλη τη ζημιά. Στο τέλος αυτό, δηλαδή αυτά που γελάω και λέω, αλλά αυτό φαίνεται ρε φίλε. Να έχεις υγεία. Εκεί μέσα δεν ξέρω ποιο. Άντε, ξέρω σου κάτι επίστρεψε η Γρηγορή. Να έχεις υγεία, να έχεις υγεία. Παρακαλώ. Ορίστε. Στον επόμενο, ναι. Ορίστε. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλή χρονιά να έχεις. Και εσύ. Με γνωρίζεις ποιος είμαι, σε γνωρίζω ποιος είσαι. Είμαστε από τους παλιούς εμείς. Αλλά το θέμα είναι, Γρηγόρη, ότι πηγαίνεις σαν πρόεδρος τώρα που έρχεται ο Σαββίδης, λέει, από τη Ρωσία. Φωνάζεις τους μάνατζερ στο Μακεδονία Πολλάς. Φωνάζεις τα μουσιά του Ροντρίγκες. Λες πώς θα σε δίνει η Γαλατασαρά, αγόρι μου. Ένα 200 πάρει ένα χαρτί και κάτσει και τελείως το παραμύθι τώρα. Όλα τα άλλα περιτά είναι τώρα. Όταν ο Τζαβέλας παίρνει 500 χιλιάρικα και αυτός παίρνει 400 χιλιάρικα, τι θα σε πει, κάποια στιγμή θα σε πει και εγώ κάνω κουμάντο μες στην ομάδα, μόνος είμαι. Ο 700 ο ένας παίρνει, 800 παίρνει, ο άλλος δεν παίζει μπάλα, ο άλλος 700, τι θα κάνει, αυτός παίρνει 380. Από ό,τι είμαι από το συμβόλαιο, 380 χιλιάρικα παίρνει. Ναι. Κάποια στιγμή θα σε πει, κοίταξε να δεις, εγώ θέλω ένα χαρτί. Περίμενε. Πώς θα ένα. Κάνεις τους μάνατζερ, τους δίνεις κάποιο τραπέζι, κάνα χιλιάρικο από κάτω, πιο πολύ. Κάνα χιλιάρικο δεν είναι, αυτό βάλε και δύο μηδενικά από πίσω. Εντάξει, όσο το δίνει, άμα έχεις τα λεφτά και πετάς τα λεφτά. Έτσι είναι, για γόρι μου, κρατάς τον καλύτερο σου παίχτη, πόσο είναι για τα 1-200. Έλα, γόρι μου, κάτσε με ένα χαρτί και το καλοκαιράκι του χρόνου θα τα βρούμε πώς είναι και τελείωσε η μπουγα. Κάθεσε τώρα, ταλαιπωρήστε τώρα. Όταν ακούει τώρα ο μάνατζερ και ο παίκτης μέσα, εγώ είμαι όλος ο ΠΑΟΚ και ακούω 500 χιλιάρικα ο ένας, 700 ο άλλος, ο Μπέρσιβαρ 600-700, ο άλλος 800 ο Αθανασιάνης δεν παίζει μπάλα, ο άλλος, τι θα κάνω εγώ που παίρνω 380, πες μου εσύ ρε Κογρηγόρα, τι θα κάνεις εσύ. Λογικό είναι, ρε φίλε. Αυτό είναι το θέμα όλο. Λες, εγώ τι γίνομαι, ο Λακαμάς του χωριού. Αυτό, όχι. Να, μπράβο, όπως το είπες. Έτσι είναι. Υπάρχει και κάτι άλλο, ξέρεις. Ναι. Εγώ είμαι υπέρ των στόχων. Δηλαδή, ναι. Έχεις μια επιχείρηση. Ναι. Σήμερα τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Και λες, ναι. Μάγκες, επειδή είναι έτσι και έτσι και έτσι και έτσι τα πράγματα και δεν βγαίνουν να σας δίνουν αυτά τα οποία θέλετε και θα ήθελα. Για να μπορώ να τα απεξέλθω πρέπει να πιάνουμε αυτούς τους στόχους. Μπράβο. Λοιπόν, αν τους πιάσουμε, θα τα μοιραστούμε. Έτσι είναι. Εντάξει, δηλαδή, λέμε θα κερδίσω εγώ 10 χαρτιά. Τα δύο έτσι. Δικά σας. Μπράβο. Άμα σου πει γιατί ρε φίλε, το κεφάλι το βάζω εγώ. Πάρτε τα δύο υπό τη μορφή bonus και χιλιάδιο. Δώσ' του κίνητρο του άλλου να δεις τι ώρα που θα σου παίξει. Άμα σε πώς είναι να παίρνεις 1.000 ευρώ και πέρα και αύριο να πάρει 2.000 ευρώ, θα πας και πέρα. Λογικό είναι. Πώς θα γίνει. Έτσι είναι εγώ. Να είσαι καλά.
Καλή χρονιά να έχει υγεία να έχει. Και εσύ, και εσύ. Και εσύ. Στο τελευταίο για το ημίωρο, ναι. Ορίστε. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά, Νίκο. Με υγεία. Πάνω απ' όλα. Τι κάνουμε. Καλά. Τελείωσε η πατριδογνωσία και τα λοιπά. Η πατριδογνωσία. Με τον κύριο Νίκο, μας εξήγησε ότι για όλες τις οικογένειες Ελλάδα να πούμε. Έλα ρε εσύ τώρα, μην τρελαίνεις. Ο Νίκος είναι ο Νίκος. Ας τον Νίκο. Πλάκα κάνω κι εγώ, ρε. Ναι. Όχι... Αλλά τώρα πρέπει να πιαστούμε ότι τώρα για το θέμα αυτό που έχουμε σήμερα, ότι όλοι και όλα αγοράζονται και πουλούνται. Δεν είναι σε αυτήν την καπιταλιστική κοινωνία. Ο καθένας έχει τη δική του οπτική γωνία. Δεν μπορώ να σου την απαγορεύσω ούτε να σε επιβάλλω τη δική μου γνώμη. Ο ΠΑΟΚ είναι ένα μικρό μαγαζάκι, λίγο μεγαλύτερο από την ΕΛΤΕ, που αγόρασε αυτό το προϊόν, θα το πάρει ένα μεγαλύτερο η Γαλατά και εκεί θα το πασάρει στα ισπανικά και στα ωραία. Αγγλικά. Τότε φίλε μου, απαγορεύεται εγώ να σε βρίσω ποτέ σε εισαγωγικά. Γι' αυτό που υποστηρίζει να με βρει εσύ. Αν, αν έχει οριμάσει τόσο πολύ. Αυτό λέει η ιστορία μα. Όχι, όχι. Δεν διαφωνώ μαζί σου, μισό λεπτό. Δεν διαφωνώ, αν υπάρχει τέτοια ωριμότητα σε όλο τον κόσμο που τηλεφωνεί και δεν παθιάζεται με την ομάδα, τότε μην ξανακούσω πινελίκια για κάποιο συνομιλητή ή οπαδό ή κάτι που έγινε, γιατί δεχόμαστε ότι είναι εταιρείες, αλλά δεν κλαίμε για καμιά ομάδα που δεν παίρνει πρωτάθλημα ή πέφτει κατηγορία. Δεν κάνει το για σένα, πρέπει να το πασάρει σε ένα άλλο μαγαζί που είναι καλύτερο. Δεν μπορεί να το αντέξει. Όταν εσύ έχει μια Mercedes, δεν μπορεί να το αντέξει. Πρέπει να τη δώσει σε ένα μεγαλύτερο που μπορεί να την συντηρήσει η Mercedes. Συμφωνεί. Κάπω έτσι μπορεί να το βλέπει. Αυτές τις εποχές, τι Mercedes, ρε φίλε, αυτοκίνητο δεν συμφέρει να έχει. Λέω ρε παιδί μου, εντάξει, έτσι πως είναι τώρα οι ποδοσφαιριστές, δεν μπορεί να το κρατήσει οποιοδήποτε. Παραδείγματος χάρη ο Αβράμο Παπαδόπουλος, γιατί πήγε στον Ολυμπιακό, γιατί δεν μπορούσε άλλο να τον εξυπηρετήσει όλη αυτά τα χρόνια. Και τον πούλησε ο Ρονάλντο στον Ολυμπιακό. Γιατί ήταν το καλύτερο μαγαζί που υπήρχε στο. Ανοίγει μεγάλη κουβέντα και λέει ο παδό, ο οποίο δεν έχει τη δική σου. Ο παδό θέλει τον άστρο τον ορό και τα άστρα. Μισό λεπτό. Γιατί κακό είναι. Είναι να μα πέσει τα μαλλιά που δεν έχουμε. Γιατί κακό είναι να θέλει ο παδό. Τα θέλω το παδό είναι αμαρτία. Αληθή να είσαι, Γρηγόρη. Και εσύ θέλει ο Ερακλή, όχι να μείνει στην κατηγορία, να πάρει τα πλέον. Αυτό, ρε φίλε, σε ρωτάω κάτι, λες δεν έχω μαλλιά. Ναι. Εντάξει. Ναι. Δεν μας ακούει η γυναίκα μου, δεν μας ακούει και η γυναίκα σου. Σκάει μύτη μια θεά τρία μέτρα. Σκάει μύτη μια θεά τρία μέτρα. Το δέχεσαι μέσα σου ότι εσύ δεν έχεις καμία τύχη ή ρισκάρεις. Το ρίσκο υπάρχει πάντα. Πρέπει να ρισκάρεις. Πρέπει. Γεια, απάντησες μόνος σου. Όχι στον επόμενο. Στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Και τον νέο χρόνο είμαστε δίπλα σας για να μοιράζεστε τα ποιοτικότερα προϊόντα με αυτούς που αγαπάτε. Ελάτε στα Lidl από 3η έως Σάββατο για τυρί φέτα Μυτιλίνης Pop. Συσκευασία 1 κιλού 5,59. Ελληνικό μέλι ανθέων και κονοφόρων 450 γραμμάρια 2,99. Grapefruit κόκκινα το κιλό 33% φθηνότερα τώρα 99 λεπτά. Lidl, καλή χρονιά. Νέο έτος με νέες προσφορές. Μόνο στο One. Μόνο στο One. Μόνο στο One Salonica. Οι χαμηλότερες τιμές αυτή την εβδομάδα με έξτρα προσφορές. Εβδομάδα έξτρα προσφορών 2 με 7 Ιανουαρίου. Νέα Υόρκη, Λονδίνο, Παρίσι, Μαδρίτη, Ρώμη. Και τελευταίος σταθμός, το Regency Casino Θεσσαλονίκη. Show me the world με τη Μελίνα Σλανίδου σε ένα μουσικό υπερθέαμα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από το ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο. Μαζί της ο Παναγιώτης Πετράκης, ο Μιχάλης Μαρίνος, η Εύη Σιαμαντά και δεκαμελής ομάδα χορευτών. Μια μουσική υπερπαραγωγή για τον εορτασμό των 20 χρονών Regency Casino Θεσσαλονίκη. Show me the world με τη Μελίνα Σλανίδου. Από 23 Δεκεμβρίου και μόνο για 11 παραστάσεις. Τιμή από 15 ευρώ με ένα ποτό. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, 7 Spots και στο viva.gr. Η είσοδος επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. 20 χρόνια Regency Casino Θεσσαλονίκη. Στηρίζουμε Ελλάδα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα. Ήρθε παρέα στο σπίτι στα ξαφνικά και δεν έχεις τίποτα.
Μην αγχώνεσαι. Γι' αυτό υπάρχουν τα φορόλ. Για να φουλάρεις μπυρίτσες, κρασάκια, πατατάκια για τον Νίκο, χαρτάκια, φιλτράκια για τον Μπάρι, παγωτό για τα κορίτσια και ένα καφεδάκι στο χέρι να τονωθείς μας και βρεις το θάρρος να την πέσεις στη Ραφαέλα. Καταστήματα ψηλικών φορόλ. Μεγάλα σε ποικιλία, μικρά σε τιμές. Για περισσότερες πληροφορίες, κάνε κλικ στο www.forallstores.gr. Ωχ, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μη με κρεμάσεις τώρα. Τα έφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σύρμα, έτσι. Ωραίες οι γιορτές, αλλά πολύ κουραστικές, βρε παιδί μου. Να φτιάξεις μελομακάρονα, τσουρέκια, κουραμπιέδες, βασιλόπιτα. Υπάρχει κι άλλος τρόπος. Πιο ξεκούραστος και πιο λαχταριστός. Να τα πάρεις όλα από το Πετιμέζι. Και από τη Μέση. Και τη Γλύκα. Αρτοζαχαροπλαστεία Πετιμέζι. Με την πιο νόστιμη σοκολατόπιτα στην πόλη και χίλιες δυο άλλες γιορτινές λιχουδιές. Στη Νεάπολη, στην Ηλιούπολη και τώρα στην Καλαμαριά, στην Εθνική Αντιστάσεως 45. Γιατί οι γιορτές είναι ωραίες. Είναι Πετιμέζι. Κυρία μου, μάλλον η μπαταρία σας είναι. Ευχαριστώ πολύ για τη βοήθειά σας, αλλά δεν έχω ιδέα ούτε τι είναι η μπαταρία, αλλά ούτε τι κάνω τώρα εδώ που είμαστε. Είναι απλό. Παίρνετε τη στάνταρ στο 2310-523-014 και σας φέρνουν την μπαταρία σας εδώ που είστε. Σας την τοποθετούν δωρεάν και είστε έτοιμοι. Καλέσατε τη στάνταρ. Είστε σε γραμμή προτεραιότητας. Γεια σας, είμαι η Φωτεινή. Πώς μπορώ να σας βοηθήσω? Έμεινες από μπαταρία? Παίρνεις στάνταρ 2310-523-014. Θες μπαταρία? Πας στάνταρ. Πίτσα. Πεπερώνι. Έρχεται ο Deliveras. Μπες τώρα στο deliveras.gr ή κατέβασε το πιο εύκριστο app και παράγγειλε το φαγητό που θες με αποκλειστικές προσφορές. Πεινάς. Deliveras.gr. Το ελληνικό online delivery. Σύμφωνα με τον Αϊνστάιν, ο χρόνος είναι σχετικός. Σύμφωνα με το λαό, ο χρόνος είναι χρήμα. Σύμφωνα με εμάς, ο χρόνος είναι σύμμαχος. Ταχυμεταφορές Σταυλαρίδης. Παραλαβές έως 10 το βράδυ. Παραδόσεις από 8 το πρωί. Ο συντομότερος δρόμος να μεταφέρεις ό,τι θέλεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εγγυημένη παράδοση Σάββατο. Επιστροφή αντικαταβολής την επόμενη μέρα με μετρητά. Χαμηλότερες τιμές σε φοιτητές. Ταχυμεταφορές Σταυλαρίδης. Ο χρόνος με το μέρος σου. Στο ταυλαρίδης.gr και στο 2310-543-210. Για τους πιο νόστιμους χειροποίητους μεζέδες, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Τριανδρία. Στο νέο μεζεδοπωλείο, έτσι κι αλλιώς. Με την πρώτη ματιά θα αγαπήσετε το χώρο και με την πρώτη πυρουνιά θα λατρέψετε την κουζίνα του. Μεζεδοπωλείο, έτσι κι αλλιώς. Εκλεκτή τσιπούρο μεζέδες, ζουμερές σούβλες, ό,τι ψάρι επιθυμείτε κατόπιν παραγγελίας. Και τώρα τρως απεριόριστο φαγητό μόνο με 12 ευρώ το άτομο. Μεζεδοπωλείο, έτσι κι αλλιώς. Δαγκλή 16 και Βενιζέλου γωνία, Τριανδρία. Τηλέφωνο 933-334. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Στους 95,5 των FM Μετρόπολης 95,5, παρέα μαζί σας μέχρι και τις 4 για άλλα 20 λεπτά. Για την πρώτη εκπομπή στο 2017, οι γραμμές είναι και πάλι δικές σας, το 2310-90-90-90, 955 και όταν τα μηνύματά στο 54-340, Μετρόπολης 95,5 στο Facebook, στέλνετε ό,τι μηνύμα θέλετε οι φίλοι οι οποίοι ακούτε από το εξωτερικό ή όσοι δεν έχετε μονάδες στο κινητό. Με τον Γκάρι Ροντρίγκες ασχοληθήκαμε σήμερα εκτενώς, μιας και είναι σίγουρα το θέμα της ημέρας. Με την επικείμενη μετακίνησή του από τον ΠΑΟΚ στη Γαλατασεράι έναντι αρκετών εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο όμως δημιουργεί πολλά ερωτηματικά και πολλά θέματα για συζήτηση.
Πριν πάμε στους φίλους, τρεις βλέπω στην αναμονή, άλλους τρεις περιμένω. Να πω, τελικό αποτέλεσμα 8-25, Melbourne Victory, Newcastle Jets, 4-2 άσος από ημίχρονο. 8-26, Τάντα Ασουάν, 0-0. 8-27, Middlesbrough Leicester, 0-0. Στο 51ο λεπτό και στο 8-28, Wimbledon Millwall, 1-1 στο 35ο λεπτό. Αυτοί οι τρεις που είναι, θα δούμε. Όποιοι άλλοι μας πάρουν. Παρακαλώ. Ορίστε. Παρακαλώ. Στον επόμενο. Στον επόμενο, ναι. Ναι. Ορίστε. Έλα, Γρηγόρη. Έλα, φίλοι μου. Χρόνια πολλά, ό,τι επιθυμείς. Χρόνια καλά. Έμαθα να μιλάω πάντοτε επώνυμα. Ονομάζομαι Γιώργος Βεργίδης και είμαι φίλος του Κώστα, βέβαια. Πολλές φορές έχουμε μιλήσει. Έχω να πω το εξής. Εγώ πιστεύω ότι ο κύριος Σαββίδης δεν θέλει να τον κάνει μεγάλο τον ΠΑΟΚ. Και θα σε πω γιατί. Ήδη τα 20 εκατομμύρια που έβαλε τα έχει πάρει πίσω. 11 εκατομμύρια πήρε από τον Λούκας, από τον. Λοιπόν, πήρε και το άλλο θα πάρει 4 εκατομμύρια από τον Ροντρίγκες, έγιναν 15. Πήρε και 5-6 από την που περάσαμε. Λοιπόν, να τα 20 εκατομμύρια. Ένας πρόεδρος, ο οποίος θέλει να επενδύσει, επενδύει στον ΠΑΟΚ λεφτά και λέει από εδώ και πέρα θέλω να πάρω το πρωτάθλημα, θέλω να περπατήσω στην Ευρώπη και εφόσον βάλει κάνει να ανεβεί σε ένα υψηλό ταβάνι, ας πούμε, τους παίκτες του, από εκεί πέρα μπορεί να πουλάει, να αγοράζει όπως έκανε και ο Ολυμπιακός. Αυτό συμφωνώ. Τώρα σκέφτεστε, γνωρίζετε ότι για το Μακεδονία Παλάς που το έκλεισε θα δώσει 12 εκατομμύρια να κάνει ανακαίνιση και 7 εκατομμύρια θα στοιχίσει μόνο το ΙΚΑ. Λεπτομέρειες δεν γνωρίζω, όχι. Ναι, σας λέω ότι αυτά τα πράγματα έτσι είναι. Εφόσον ήθελε, μπορούσε να του πει πόσα σε δίνει η Φενέρ. Τόσα, πάρε άλλα 100 χιλιάρικα παραπάνω και θα σε κρατήσω. Δεν γίνεται. Τα λεφτά του Σαββίδης θα πήρε πίσω. Την ομάδα του ΠΑΟΚ, πιστεύω εγώ, ο ΠΑΟΚΣΙΣ, ο χρόνια ΠΑΟΚΣΙΣ, που αν ρωτήσει τον Κώστα θα σε πει, που ήμουν μέσα στα δρόμενα του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, και ήμουν φαν του Σαββίδη. Φτάνω στο σημείο να λέω ότι ο κύριος Σαββίδης απλώς για διαφήμιση χρησιμοποιεί τον ΠΑΟΚ. Γιατί το μαγαζί μας είναι γωνία, αδερφέ. Για 80 εκατομμύρια δεν ήταν η επένδυση στον ΠΑΟΚ από ό,τι ξέρω. Πού είναι για? Όχι, 80 δεν ήταν η επένδυση, γιατί μου είπες ότι βγήκανε. Κοιτάξτε, δεν είναι 80. 40 εκατομμύρια ήταν, ήδη τα 20 τα πήρε. Όπα, άκου τώρα τους συλλογούς. 80 ήταν, επιμένω. Εντάξει, αφού το λέτε, λοιπόν, και του χρόνου θα κάνει μια-δυο πωλήσεις και τελείωσε. Μας έχει διαλύσει στον ΠΑΟΚ. Αρχηγέ, μας έχει αρχηγέ, διάλυση, αρχηγέ. Θα χρέει, συμφωνώ. Προσπαθεί με κάθε τρόπο να ακούγεται το όνομά του, να τον κάνουμε διαφήμιση, αλλά πού είσαι, ο ΠΑΟΚ θα μείνει αυτός που είναι και θα αρχίσει να μικραίνει. Μισό λεπτό. Δεν προσπαθώ να σε μειώσω. Λέω ότι, όπως είδες, τους ακούω με προσοχή. Βεβαίως. Άλλο 20 και άλλο 80. Για να βγουν τα 80 θέλει πολύ πιο τα μεγάλο χρονικό. Τα 80 αυτά τα έχετε πάρει σε χαρτιά να τα δείτε. Ή αυτά που λένε. Φίλε, αυτά που καταθέτουν. Να τελειώσω. Ναι. Σε ισολογισμούς, μέσα από αυξήσεις των κεφαλαίων και μέσα από δημοσιεύσεις της ΑΕ ΠΑΟΚ. Τι άλλο μπορώ να σου πω. Λοιπόν, να πω κάτι. Εμείς δεν είμαστε παρόντες και εγώ προσωπικά, ο Γιώργος Βεργίδης, τα αφισβητώ αυτά τα πράγματα. Ρε Γιώργο, ούτε το ύψος των χρημάτων αυτών. Ούτε εγώ ήμουν παρόν. Αλλά λέω ότι αυτό το νούμερο μαθαίνω. Δεν λέω ότι είναι τόσα. Ξέρουμε τι γίνεται στην αγορά. Okay. Έτσι, μπράβο. Αλλά έτσι, μισό λεπτό. Μην λειτουργούμε πάντα με το ότι τα πάντα είναι βρώμικα, βρωμερά και τρισάθλια. Σας είπα ότι είμαι φαν. Εγώ του Ιβάν. Θέλω να πω. 80 εκατομμύρια παιδιά θα μπορούσε να κάνει ομάδα να φυσάει. Άντε να βγάλουμε και τα 15 που έδωσε για τις εφορίες και τέτοια. Θα μπορούσε με 70 εκατομμύρια σήμερα να σχίσει τον κόσμο. Μην το λέτε αυτά τα πράγματα, δεν είναι έτσι. Βλέπεις να παίρνω θέση. Εγώ παραθέτω απλά λέω, πολλά. Όταν πουλάς τον καλύτερό σου παίκτη κατά γενική έτσι. Ομολογία, έτσι. Στα δικά μου μάτια ρίχνεις τον πύχη σου. Έτσι, συμφωνώ μαζί σου. Εντάξει. Έχω όμως να πω το εξής. Δεν μπορείς αυτόν τον άνθρωπο να τον κατονομάζεις ότι είναι ο καλύτερός μου παίκτης και να το δίνει 350 χιλιάρικα και ένας άλλος που κάτι και είναι στον πάγκο να παίρνει 700 και 800. Μάλιστα. Και εγώ να είμαι θα θελήσω να φύγω. Να είσαι καλά, Γιώργο. Σ' αγαπάω. Να είσαι καλά. Yeah.
Βάζει γκολ η Millwall, Wimbledon Millwall 1-2, παρακαλώ. Ορίστε. Έλα Γρηγόρη. Ξανά εσύ. Όχι, σε ακούω από το τηλέφωνο, δεν έχουμε ραδιόφωνο. Καλά, πάμε στην άλλη γραμμή. Επόμενο. Ωραία, πάμε στον επόμενο, παρακαλώ. Οι υπόλοιποι πέσανε, τζάμπο φορτώσανε. Πάμε, παρακαλώ. Ναι. Ορίστε. Ναι, καλημέρα. Γεια σου φίλε μου. Μια χαρά, από Τελαβίβ. Από Τελαβίβ. Ναι, μόνο χρόνια πολλά πήρα να πω. Σας ακούμε καθημερινά. Εκεί. Πάρα πολύ για την παρέα. Το μικρό σου όνομα. Νότης. Νότη, τι κάνεις εκεί. Τώρα πλέον δουλεύουμε. Ναι ρε φίλε, καιρός να είσαι να δουλεύεις. Απλά δύσκολη χώρα και πόλη. Όχι, γιατί. Με τι ασχολείσαι. Πολύ προχωρημένη χώρα. Αεροπορικά. Αεροπορικά. Ναι. Κοίταξε, ότι είναι προχωρημένη η χώρα είναι σίγουρο γιατί. Όχι, χώρα, η πόλη. Η χώρα είναι πάρα πολύ πίσω. Η χώρα είναι πολύ πίσω λόγω αυτών που συμβαίνουν. Η πόλη είναι. Όχι μόνο, αλλά και λόγω θρησκευτικών λόγων. Ναι. Μεγάλη κουβέντα. Μεγάλη κουβέντα ανοίγει. Μεγάλη κουβέντα. Ναι. Και εκεί στα αεροπορικά. Έφυγες τώρα με την κρίση ή προ-κρίσης. Όχι, όχι. Προ-κρίσης. Προ-κρίσης. Και δεν γυρνάς με τίποτα. Γυρνάω, πώς δεν γυρνάω. Όχι, λέω, για μόνιμη, δεν ακούγεσαι πολύ πολύ μεγάλος. Όχι. Τριαντάρισε, τριανταπεντάρισε, πόσο. 27. 27. Μια χαρά. Και πώς θα γυρίσεις, γιατί θα μην γυρίσεις. Όχι, θα γυρίσω κάποια στιγμή. Θα μαζέψουμε λίγα λεφτά και μετά. Α, είναι τόσο καλές οι αμοιβές. Αρκετά καλές, ναι. Οι Εβραιοπούλες ξέρω ότι είναι όμορφες. Σωστά. Είναι λίγο επικίνδυνα όμως, γιατί είναι λίγο φανατισμένοι με τη θρησκεία τους. Ναι, αλλά λόγος, αν πες θρησκευμένοι σίγουρα. Εσύ πέφτεις σε άθρησκες. Φυσικά. Όπως σε κάθε χώρα. Μάλιστα, είσαι. Υπάρχουν οι μέρη, υπάρχουν και οι δε. Είσαι ρελίκος. Εύχομαι να είσαι γερός. Τι ομάδα είσαι. Τι ομάδα είσαι. ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ, μάλιστα. Από Θεσσαλονίκη, γεννημένος από Θεσσαλονίκη, βρέθηκες στο Τελαβίβ. Σωστά. Το Σόφο δεν μπόρεσε να το κρατήσει μακριά από τα Χάμπουργκ όταν ήταν εκεί στη Μακάμπη. Πού να το κρατήσει, δε φίλε μου αυτό, ναι. Έχει σκότει αναστακή μπροστά του, ενώ πεινάει. Έχει τύχει να το γνωρίσω από πολύ μικρό, άστο. Όχι, όχι. Χάρηκα πολύ για το τηλεφώνημα, να είσαι καλά. Εμείς και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παρακαλώ. Καλή χρονιά και σε σένα, ναι. Ορίστε. Ναι, εγώ μιλάω. Εσύ, φίλε μου. Ναι. Πες στον κύριο αυτόν τον κύριο Βεργίδη, αυτόν εδώ, ότι το Μακεδονία Παλάς έκλεισε. Το συμβόλαιο του ήταν με τον ΟΤΕ να κάνει ανακαίνιση 7 εκατομμυρίων και από μόνος ο Σαββίδης κάνει 14 εκατομμύρια. Όχι που χρωστάει στο ΙΚΑ 7 εκατομμύρια. Δεν είπα ότι χρωστάει. Όχι, όχι, θα δώσει για το ΙΚΑ, είπε. Δεν τα ξέρω, κυρία μου, για κάτι που δεν γνωρίζω. Σας το λέω. Λοιπόν, το κοντράτο του Σαββίδη όταν ανέλαβε το Μακεδονία Παλάς ήταν να κάνει μια ανακαίνιση σε βάθος χρόνου 7 εκατομμύριων. Και αντί για 7 εκατομμύρια, θα δει κάνει 14 εκατομμύρια. Τα έχει και τα κάνει. Καλά κάνει. Ναι, μισό λεπτό. Και το άλλο που τον είπε, για 70 εκατομμύρια, ενώ το ξέρει ότι γινόταν μέσω αύξηση συμμετοχικών κεφαλαίων. Λοιπόν, αυτά τα λεφτά δεν είναι ψέματα. Έτσι. Και να μην βγαίνει ο καθένα και λέει ό,τι θέλει. Έγινε. Σε ευχαριστώ πολύ. Ναι. Παρακαλώ. Ναι, εγώ είμαι. Ναι. Ναι, γεια σας. Γεια. Καλή χρονιά και χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Λοιπόν, για να γίνει μεγάλη μια ομάδα, πρέπει να κρατάς παίκτες και να φέρνεις ακόμα καλύτερους. Ναι. Όταν ξεκινάς και μόλις βγαίνει ένας παίκτης στον πουλάς, λέγεσαι μικρή ομάδα. Και είναι κρίμα που βγαίνει και λέει ότι δίνω και δίνω και δίνω. Έδωσε κάποια λεφτά, φυσικά έσωσε τον ΠΑΟΚ από την καταστροφή, αλλά από εκεί και πέρα. Δεν κάνει απολύτως τίποτα. Όπως με τα 6 εκατομμύρια που πήραμε από τον Λούκας και είπε θα πάρουμε σε δερφόρ, θα κάνουμε το ένα τ' άλλο. Άρα είναι μόνο στα λόγια. Για μεταγραφές δεν κάνει τίποτα. Και δεν πρόκειται να κάνουμε ποτέ μεγάλη ομάδα. Φίλε μου, πόσα χρόνια παρακολουθείς ποδόσφαιρο? 43. 43.
Δηλαδή, για σένα τώρα μπήκε η ταφόπλακα στα όνειρά σου ή 6 χρόνια που λες ότι... Όχι. Κοίταξε, από την ώρα που ήρθε ο Σαββίδης και είπε αυτά που είπε, ξαφνικά ζωντανεύσαμε πάλι. Και λέμε, αμά θα κάνουμε ομάδα, θα κάνουμε το ένα, θα κάνουμε το άλλο. Αυτά τα χρόνια, λες, τα πρώτα χρόνια είναι δύσκολα, θα βολευτεί, θα κάνει από εδώ και από εκεί. Τώρα από εδώ και πέρα όμως κάπου πρέπει να κάνεις και ομάδα, έτσι δεν είναι, να δώσεις λεφτά. Ναι. Και μετά από αυτά βλέπω ότι μπαίνει τα φόπλακα για μένα. Μετά από δεν αυτό. Δεν θα κάνω ποτέ. Λόγω του Ροντρίγκες δηλαδή. Όχι το όνομα, λόγω ενός καλού παίκτη. Και να ξέρεις ότι το καλοκαίρι θα φύγει και ο μάθος, θα φύγει, δηλαδή όποιοι καλοί είναι, βλέπω ότι τους πουλάμε. Δεν, για να κάνεις ομάδα δεν πρέπει να τους κρατήσεις και να πάρεις κι άλλους. Είμαι υπέρ αυτής της άποψης, βεβαίως. Από εκεί και πέρα τι να μιλάμε τώρα. Δεν είμαι κανένα παιδάκι να πεις ότι ξέρεις να έχω όνειρα για αυτά. Ξέρω ότι γίνεται, ασχολούμαι με την μπάλα. Εγώ όταν βλέπω τέτοια πράγματα δεν βλέπω να πηγαίνει. Είμαστε εκεί να είμαστε δευτεροπέμπτη στην Ελλάδα. Τίποτα παραπάνω. Μάλιστα. Λοιπόν, έγινε, άντε, καλή χρονιά να έχετε. Πολύ πεσημιστικές απόψεις ακούω. Παρακαλώ. Ορίστε. Ναι. Χαίρετε. Γρηγόρη, χρόνια πολλά αγόρι μου, υγεία και το 17 μας έρθει καλά. Αμήν. Δεν μου λες, Γρηγόρη μου, να σου πω κάτι. Ο Παντελάκης τι έκανε στα χρόνια που υπηρετούσε τον Πάο. Αν έχεις την καλοσύνη, κλείς το ραδιοφωνό σου για να σου πω. Ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Ο Παντελάκης τα χρόνια που υπηρετούσε τον Πάο έκανε ένα πολύ καλό πεδομάζωμα. Λοιπόν, αυτή και... τη στιγμή ο Σαββίδης... Μ' ακούς, με ρώτησες τι έκανε ο Παντελάκης. Ναι. Έκανε ένα πολύ καλό πεδομάζωμα, με ό,τι καλύτερο κινούντανε στη Βόρεια Ελλάδα, με αποτέλεσμα να δημιουργήσει μια πολύ καλή ομάδα. Α, μπράβο. Εκείνη την εποχή. Αυτή τη στιγμή ο Σαββίδης δεν τον ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Όταν θα τον ενδιαφέρει, κύριε Κόκκινε, να ξέρεις θα πάρει και πρωτάθλημα και κύπελλο και όλα. Μ' ακούς? Μήπως είμαστε πολύ αυστηροί? Όχι φίλε μου, εγώ το βλέπω. Εγώ είμαι, κοίταξε, είμαι 67-68 χρονών. Νέο παιδί είσαι, σιγά. Παοξής δεν είμαι. Τι ομάδα? Αλλά θέλω, επειδή είμαι, εγώ είμαι πασεραϊκός φίλε. Σκέτος πασεραϊκός. Σκέτος νέτος. Σκέτος και αμετάβλητος. Μάλιστα. Άμπραβο, όπως εσύ αγαπάς τον Ηρακλή, έτσι αγαπώ και εγώ τον Πασεραϊκό. Και γι' αυτό ο Πασεραϊκός, όπως ήταν παλιά όταν ήταν ο οικονόμος, όταν ήθελε να τον ανεβάσει, τον ανέβαζε. Όταν ήθελε να πέφτει. Όταν έπεφτε το εισόδημα, έπεφτε και ο Πασεραϊκός. Όχι, αγόρι μου, τότε υπήρχαν πουλά. Τώρα σε πούμε η Παναγιώτη και Λεσίδη, η Ολυμπιακό. Βρε, τότε γιατί... ήταν ό,τι που είναι η πολιτική, βρε τώρα, άστο. Εντάξει, τώρα τι είναι. Τώρα. Ο κύριος Σαββίδης αυτήν τη στιγμή, κύριε Κόκκινο, τι θέλει να κάνει. Δεν είμαι ούτε στο παρακαλώ. Ο κύριος Σαββίδης θέλει να κάνει μια σειρά από επενδύσεις. Και φυσικά. Δεν τον διαφέρει ο ΠΑΟΚ. Όχι. Διαφωνώ. Διαφωνείς. Μία από τις επενδύσεις του λέγεται ΠΑΟΚ. Τώρα, αν είναι μεγάλη ή μικρή, το ξέρει μόνο ο ίδιος. Άκου να σου πω, και αυτά τα λεφτά που ο Σαββίδης έβαλε, δεν είναι από τη τσέπη του. Από ποια τσέπη του? Είναι από δάνεια, αγόρι μου, δεν είναι δικά τα λεφτά. Ρε. Από δάνεια, μάλιστα. Όχι, φίλε, άμα δεν ξέρεις ορισμένα πράγματα, θα πω εγώ. Άλλη φορά. Άλλη φορά για να προλάβουμε μόνο. Σε ευχαριστώ. Εντάξει, ρε φίλε, εντάξει. Και περαστικά στο φίλο, στον Κώστα. Γιατί περαστικά? Έμαθα ότι του έδιναν, φίλε, και δεν μπορεί να σκοτώσει από το κρεβάτι. Έμαθα ότι το δίρανε. Ναι, έτσι άκουσα. Όχι, μια χαρά είναι. Ποιος το δίρε? Εντάξει, εύχομαι να είναι καλά το παιδί. Μια χαρά είναι, σιδερένιο. Μπράβο, εντάξει. Άντε, καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Φίλε μου. Καλή χρονιά, παρακαλώ. Καλή πάλι, ρε, ορίστε. Ακούσα, λέω πάλι εγώ. Νίκο, δεν έχουμε χρόνο όμως, σου ζητάω συγγνώμη. Μ' ακούς? Δεν μπορούμε. Νίκο, περιμένουν άλλοι πέντε. Έλα. Ένα λεπτό, σταμάτα, ρε φίλε. Εδώ περιμένουν οι γενεολογίες. Σε παράγει, και δεν θα πω καλή κατάσταση. Εμένα ακούω τη φωνή μου λιγάκι. Δεν έκανε τον Νίκο, σε παρακαλώ.
Σ' ακούω τη φωνή μου. Εγώ σε πω δύο πράγματα. Τι λέω τους κύριους που έδωσε 7 εκατομμύρια και αυτό. Τίποτα. Δεν έδωσε τίποτα, αγόρι μου. Αυτό σκηνή το είχε χωστάει 8 με 10 εκατομμύρια μίστομα το είχα. Τα οποία θα ρεπερμίσει. Και βγαίνει και λαράδε, έκανε λάδε, Μισάκη. Πλάκα κάνε, αγόρι μου. Εντάξει, οκ. Κατηγόρησέ μου ότι είμαι φερέφωνο. Όχι, αγόρι μου, είσαι κάτι λάθο. Σε τι απάνω. Πάντα κάνω, ρε Σινίκο, πάντα θα κάνουμε, όταν δουλεύουμε θα κάνουμε και λάθη. Κάνει λάθη, και κάνει λάθη, πολλά λάθη κάνετε. Δεν διαφωνούμε. Έτσι. Να είσαι καλά. Από την ώρα τόσο κύριο γέννησε κακιστή δεκάρα και πει δάνειο. Δάνειο. Από έναν κύριο, το γνωρίζετε πολύ καλά εσείς και ξέρετε πολύ καλά αυτός ο κύριος από πού ήρθε. Δεν λέγεται πρώτα Σαββίδης, σαν να λέπατε, δεν λέγεται πρώτα Σαββίδης, λέγεται Ιγλαντίδης. Γεννήθηκε πέρα. Τα είπαμε Νίκο, τα είπαμε, σε παρακαλώ, σε παρακαλώ εγώ, σε παρακαλώ. Θέλω να είμαι δίκαιος με τον χρόνο, παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι, μ' ακούτε. Σας ακούω. Θα ήθελα να πω για τον Ροντρίγκες. Ναι. Ναι, μ' ακούτε. Σ' ακούω, φίλε μου. Μ' ακούτε. Ναι. Ναι. Για τον Ροντρίγκες, η πώληση του Ροντρίγκες για την ΠΑΕ ΠΑΟΚ ήρθε λουκούμι, να ξέρετε. Γιατί θέλουν να φέρουν τον Βιερίνια στον ΠΑΟΚ. Ρε φίλε, τα εξήγησα στον πρόλογο. Ο Βιερίνια θα κοστίσει πιο λίγα από ότι ο Ροντρίγκες. Όχι, απλά ο Βιερίνια είναι καλύτερος παίκτης από τον Ροντρίγκες και τα λεφτά που ήθελε ο Βιερίνια είναι περίπου σε αυτά που πωλήθηκε ο Ροντρίγκες. Δηλαδή, προκειμένου να μην τα βγάλει από την τσέπη, πούλησε τον Ροντρίγκες για να πάρει τον Βιερίνια. Ναι, ναι, ναι. Ακριβώς γιατί εγώ πιστεύω, η άποψή μου είναι αυτό που γνωρίζουμε από εδώ, ότι δεν έχει καμία σχέση ο ένας παίκτης με τον άλλον. Ο ένας είναι κλάσης ανώτερος στον Βιερίνια. Ο Βιερίνια είναι κλάσης ανώτερος του Ροντρίγκες ή ο Ροντρίγκες κλάσης. Βεβαίως. Βεβαίως. Ο Βιερίνια είναι κλάσης ανώτερος, μάλιστα. Ο Ροντρίγκες, βεβαίως. Οκ, okay, σε ευχαριστώ. Όχι, να πω και κάτι άλλο ακόμη. Να πεις και κάτι ακόμα. Ναι, όσον αφορά για αυτά που λέει ο Νικόλας, για τον Μαρινάκη, για τον Θεοδωρίδη, για αυτά, θα τους δούμε 15 Απριλίου που θα γίνουν εκλογές της ΕΠΟ και θα αλλάξει η ΕΠΟ. Θα δούμε τότε τι θα λέει, αν είναι όλα τα πράγματα μέσα ο Μαρινάκης. Οι εκλογές πότε ήταν να γίνουνε? Οι εκλογές, από ό,τι γνωρίζω, θα γίνουνε. Πότε ήταν να γίνουνε? Οκτώβριο. Θα γίνουνε τον Οκτώβριο, ναι. Γίνανε? Όχι. Σωστά και λαϊδάει ο Νικόλας και φωνάζει. Ναι. Μετά για... τον Απρίλιο να δούμε τι θα λέει. Όταν θα γίνει αυτό, καλά κάνει ο Νικόλας και φωνάζει. Όσο βλέπει αυτό το πράγμα, παρακαλώ. Ναι. Γεια σου Γρηγόρη, καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Έτσι στο πνεύμα των ημερών χαριτολογώντας να μιλήσουμε λιγάκι με όρους αγοράς. Μάλιστα. Που λένε οι άνθρωποι της αγοράς ότι στο τέλος της ημέρας κάνει κανείς το λογαριασμό. Ταμείο. Παλιότερα είχαμε, όχι ακόμη υπάρχουν αυτές τις ταμιακές μηχανές όταν τελείωνε η βραδιά. Χτυπά ζήτα, ναι. Ναι, το ζήτα. Ωστόσο υπάρχει και μία άλλη εκεί στο κλειδάκι, μία ένδειξη, που είναι το S. Δηλαδή σου λέει τι έχει κάνει η ταμιακή μέχρι εκείνη την ώρα. Ναι. Όταν είμαστε χάρη 12 το μεσημέρι, μία η ώρα κτλ. Αν κάνουμε μία μεταφορά και μιλήσουμε σχετικά με τον ΠΑΟΚ, σχέση με αυτό τώρα που παιδιάζουμε, εγώ πιστεύω ότι ο Σαββίδης, το είπε ο φίλος ο πριν, έσωσε τον ΠΑΟΚ. Αυτό, δηλαδή, αυτό πιστεύω και εγώ ότι το έκανε οικονομικά το χρονικό διάστημα το οποίο ήρθε. Ότι ο ΠΑΟΚ ήταν υποδιάλυση. Και αν δεν ήταν αυτός ο κύριος, που έτσι με τη φαντασία μας μπορούμε να πούμε θα βρισκόταν σήμερα η ομάδα που τέλος πάντων αγαπάμε. Ναι, καλά το λες, αλλά αν είσαι ακροατής γνωρίζεις τη φιλοσοφία μου. Δεν μπορώ να μιλάω υποθετικά. Ο Σαββίδης είναι ένα γεγονός, το ότι μπήκε στον ΠΑΟΚ και τον πήρε είναι γεγονός. Τι θα γινόταν αν και μήπως, δεν μπορώ να το συζητάω. Είναι αδόκιμο, δηλαδή είναι χάσιμο χρόνο. Τον πήρε τον ΠΑΟΚ, από εδώ και πέρα τι γίνεται. Ναι, ωστόσο η οικονομική κατάσταση της χώρας και άλλες θα έχουμε δει. Να γνωρίζεις καλέ μου φίλε, επειδή δείχνεις ότι... Ωραία, επειδή δείχνεις ότι δεν είσαι από τους ψεκασμένους, εντάξει, επειδή δεν ανήκεις στην ομοταξία των ψεκασμένων, θα σου πω το εξής. Όταν αυτός ο άνθρωπος έχει χρήματα σε μια αγορά η οποία είναι σε ελεύθερη πτώση, μπορεί να κάνει πάρτι, παπάδες. Βεβαίως. Αυτό κάνει. Σε κάλυψα. Βεβαίως. Να είσαι καλά. Επίλογος.
πολύ σύντομα επίλογο. Ναι. Μα μου, μου επιτρέπει. Σε... εγώ ως πελάτης όμως που θα πληρώνω το 20άρικο σε σχέση με το θέαμα ή όχι μόνο το 20άρικο στο γήπεδο αλλά και στο Νόβα που έρχει κανείς στο σπίτι του ή τέλος πάντων να αγοράσει το προϊόν από οποιαδήποτε μεριά, είμαι δυσαρεστημένος σε σχέση με το προϊόν που το προϊόν είναι το θέαμα, έτσι δεν είναι? Καλέ μου φίλε, όταν τα λέμε, επειδή ακούς μάλλον είτε λόγω φόρτου εργασίας είτε λόγω επιλογής, αν άκουγες όλες τις εκπομπές θα βλέπεις ότι κομμάτια, τμήματα των σκέψεών σου είναι πιστεύω μου. Το ελληνικό προϊόν είναι αστείο που λέγεται ποδόσφαιρο. Εντάξει. Έχω πίσω σε ένα πάθος, δηλαδή... και δεν έχει. Όχι, εσύ αγαπάς τον ΠΑΟΚ. Εγώ αγαπάω τον Ηρακλείο. Άλλος αγαπάει τον Άρη. Πέρα από τα όνειρά μας και τα πιστεύω μας, όσοι θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές και να μην πετάμε σε ένα συννεφάκι ωραίο και όμορφο, θα πρέπει να βλέπουμε ότι και πολλά παίρνουν οι ομάδες για αυτό το οποίο παρουσιάζουν. Λοιπόν, τέλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με κρατήσατε τη στροφιά για δύο ολόκληρες ώρες. Να έχετε ένα πολύ καλό απόγευμα. 833 λέει ρε τους αρχιλογιστές, λέει αυτά που δίνουν στον ΠΑΟΚ αμφισβητούνται. Αλλά αυτό παίρνει αληθεύουν. Άλλα τάλλον ή άλλα τελών. Ό,τι θέλεις. Λοιπόν, να έχετε ένα πολύ καλό απόγευμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρώτη σας παρουσία στην πρώτη εκπομπή για το 17. Να έχουμε υγεία. Και από εκεί και πέρα, ό,τι εύχεστε επιθυμία μου. Πρώτα ο Θεός, θα τα πούμε αύριο με το κανονικό κόνσεπτ της εκπομπής. Εντάξει. Ακολουθεί το τρίτο ημίχρονο. Εμείς, ή μάλλον όταν λέω εμείς εννοώ και τον Χατζηγεωργίου και τους υπόλοιπους και τον απίθανο, την Πρασινόκαμπια που έκατσε πίσω, τον Εμίλιο. Σας ευχόμαστε ένα πολύ καλό απόγευμα. Να είστε καλά. Επειδή είστε σε σημείο, είχε ή διπλό η χάλ σήμερα. Δημιό. 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 Είχε ή διπλό η χάλ σήμερα. Δημιό.